Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό βάτος που προχωπηπίνω καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπλα στενοχώρια, να περάσουμε την παρακάτω από δια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικά ζουμουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε. Κοπιάστε στην παρέα μας, κοπιάστε, κοπιάστε. Έχω σήμερα στην κονσόλα την Αναστασία. Γεια σου Αναστασία. Α, αυτά είναι όλο συνέχεια. Άντρας, άντρας, ρε παιδί μου. Δεν είναι τα καλά τα παιδιά τώρα δηλαδή, αλλά... Εντάξει ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα. Αλλιώς είναι. Τώρα όταν είναι μια γυναίκα, ρε παιδί μου, γλυκένει όλο το τοπίο. Ομορφαίνει η κονσόλα, αυτά είναι. Οι άλλοι τώρα, ασαξίριστο, άλλοι με τα μούτρα κάτω, αυτά. Τα αγαπώ τα παιδιά δηλαδή. Δεν λέω και το Σωτήρι και το Χρήστο, αλλά είναι αλλιώς ρε παιδί μου, αλλιώς τώρα, αλλιώς. Δευτέρα σήμερα ξεκινήσει διαφορετικά. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε πολλά ετοιμάσει για σας. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε καταπληκτικά πράγματα να δώσουμε. Πάμε να μπούμε στην κανονική ροή. Πάμε να μπούμε στην κανονική, σας τα λέω γιατί. Τζούφιο σουκού χωρίς ποδόσφαιρο. Χωρίς ποδόσφαιρο, πάω και εννοώ. Είχαμε στραβοπατήματα και στο μπάσκετ που εκεί πάνω που λέμε ότι να 4-5 νίκες. Και μετά έρχεται η κατραπακιά από ομάδες μικρού βεληνεκούς, από ομάδες που άλλες εποχές δεν μπορούσαν καν να δουν στα μάτια τον ΠΑΟΚ. Εκεί πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να δούμε πράγματα. Δεν ξέρω, δεν είμαι η δήμονα στον μπάσκετ να αρχίσω να λέω ο προπονητής ή οι παίκτες ή αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί, στον μπάσκετ. Αφού η ομάδα νοικοκυρεύτηκε, αφού έγινε η εξυγίανση, αφού σταμάτησε να χρωστάει, αφού ξόφλησε ο νοικοκύρης Μπάνε Πρέλεβιτς, ο ζωντανός θρύλος του ΠΑΟΚ. Τώρα πρέπει να περάσουμε στο άλλο επίπεδο, να δούμε λίγο τι γίνεται ρε παιδιά. Να ανέβει η ομάδα ένα επίπεδο, ξέρω εγώ. Είχαμε το πρώτο στραβοπάτημα και στο βόλεϊ. Αυτά θα τα έχουμε μέσα στη χρονιά, από τη Σύρο. Είχαμε την εθνική που δεν τα κατάφερε χθες. Εκεί πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα. Εννοείται, γιατί βλέπετε, ακόμα στην ουσία είναι η παλιά ομάδα. Η ομάδα η οποία σε αυτό το Nations League δεν έκανε τίποτα. Έχει δύσκολο έργο ο Άγγελος, έχει μπροστά του πολύ δρόμο για να στρώσει αυτή την ομάδα. Εγώ πιστεύω θα την βρει την άκρη. Χθες θα μπορούσαμε άνετα να κερδίσουμε τους Εστονούς, χάσαμε, οκ. Δεν θα κλάψουμε κιόλας, έτσι κι αλλιώς την είχαμε χαμένη αυτή τη διοργάνωση. Πάμε για τα επόμενα. Να γίνει μια ομάδα που δεν θα έχει αγκυλώσεις, μια ομάδα που δεν θα παίζει ο άλλος ακόμα και αν είναι βαλσαμωμένος, ακόμα να καλείται ενώ κάνει το κατοστάρι με διανυκτέρευση, δηλαδή τόσο αργός, μέχρι να σηκώσει το ένα πόδι να βγάζει αράχνες στο άλλο. Δεν θέλουμε τέτοια, θέλουμε να παίζουν οι πιο άξιοι. Ασχέτως σε ποια ομάδα ανήκουν. Ασχέτως σε ποια ομάδα ανήκουν. Είναι ο άλλος παικταράς και παίζει στον Όφι, παίζει ξέρω εγώ στον Πανετολικό, δεν καλεί να κλειδεί. Όταν παίζει στον Όφι και στον Πανετολικό, δεν πρέπει δηλαδή καλά να πάει στον Ολυμπιακό, όπως βλέπουμε τόσα χρόνια, ή στην ΑΕΚ. Ή στον Παναθηναϊκό για να κληθεί. Εδώ ο Πασχαλάκης, ο άνθρωπος έπιανε τα χαμηλά, έπιανε τα ψηλά, έπιανε τα δυνατά, έπιανε τα σιρτά, έπιασε ψήρες, έπιασε κάτι φίλους στα πράσα, έπιασε το λίγο στο λαχείο. Ό,τι μπορούσε να πιάσει το έπιασε. Και κλήθηκε αφού να πούμε και γίνει ο υπερήρωας. Αξίζεις, καλείσαι. Όχι παρέες, όχι μανατζεριλίκια. Όχι τέτοια πράγματα. Περιμένουμε να δούμε μια εθνική η οποία θα μας κάνει να την αγαπήσουμε και πάλι. Όπως είχε γίνει με την εθνική του Ρεχάγκελ. Με την εθνική του Σάντος. Εκεί τελειώσανε. Μετά το Σάντος, μετά αρχίσανε, μετά γεια σας. Γκρεμίστηκε όλο αυτό. Και άριστα θα κάνει η εθνική που θα πάει στο Ηράκλειο να παίζει. Γιατί όπως είδε το ΆΚΑ είναι πιο κρύο να πούμε και από την Σαλίστ Θερόν σε μερικές σκηνές. Σε συγκεκριμένες ταινίες της Σαρλίζ Θερόν. Μεγάλη αγάπη μέσα στην τριάδα μου πάντα Σαρλίζ. Συγχώραμε για το παράδειγμα. Ξέρω τι ακούς. Ευχαριστώ για το σινιάλο. Αλλά οκ. Δεν κρατάς κακία, το ξέρω. Και δεν υπάρχει. Περάσαμε τέλεια μαζί. Τι να κάνω τώρα, άμα αφού δεν με ήθελε η μάνα σου. Να πάμε κόντρα στη μάνα. Δεν θέλω τώρα να μπω σε προσωπικά θέματα, αλλά εντάξει. Αυτά για τη Σαρλίζ Θερόν. Η Σαρλίζ Θερόν που λένε. Που πάει ο τόνος, δεν μας νοιάζει. Απλά έτσι ήθελα να κάνω αυτή τη μικρή παρένθεση. Τι έχουμε τώρα?
τελείωσε το ρεπό στους παίκτες της ομάδας και πλέον επιστρέφουν σε ρυθμό προπονήσεων, διότι μπροστά είναι ο Πανετολικός. Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, 7.30. Μπροστά είναι η Ξάνθη, και λέω Πανετολικός. Η Ξάνθη. Μπροστά είναι η Ξάνθη. Σάββατο, 7.30. Υπάρχει μία ιδιαιτερότητα, υπάρχει μία ιδιομορφία, μία ιδιοτροπία, ένα τσιγκελάκι που αφορά στον μέγα παστελωτή, στον άνθρωπο που σκοράρει ακόμα και στον ύπνο του και που γελάω που κάποιοι τον πιάσαν και στο στόμα τους. Φίλε Μαυρίδη, δεν σε ξέρω, τον τατουαζέρ, αυτόν που κάνει τα τατουάζ, αλλά προφανώς καταλαβαίνω την ανάγκη σου να πεις καλά πράγματα για το Λιβάγια, για την ΑΕΚ, και τώρα τελευταία όλο κάτω είσαι. Από κάποιον που αγαπάει τον ΠΑΟΚ, περιμένω να μιλάει με περισσότερη αγάπη για την ομάδα και για τους παίκτες, όπως τον Μπρίγιοβιτς. Το να λες, δεν μπορώ τον Μπρίγιοβιτς και αυτά και ο Λιβάγια ανώτερος και τέτοια, δεν ξέρω. Επειδή γίνονται δουλίτσες κάτω τώρα και θέλεις να έχεις και εκεί πόρτες ανοιχτές, προφανώς. Ή μήπως δεν σε πήρε σε κανένα όπενο Ζαβίδης, γιατί πολύ γκρίνια βλέπω για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν το ξέρω το παιδί, ούτε έχω κανένα θέμα μαζί του, απλά δεν μου αρέσει να βλέπω κουβεντούλες τέτοιες. Okay, δικαίωμά σου να πεις για τον αποθεώσει το Λιβάγια. Εγώ περιμένω από έναν ΠΑΟΚτσι, που λες ότι είσαι ΠΑΟΚτσις και σε πιστεύουμε, περιμένω όταν μιλάει στα μέσα κάτω να αναφερθεί στην ΑΕΚ και να πει αυτή που μου έκλεψε πέρσι το πρωτάθλημα. Τι μιλάτε, ρε παιδιά. Από έναν ΠΑΟΚτσι που έχει βήμα, γιατί είσαι φίρμα στα social media, στην showbiz και τα λοιπά, με δικές σου εκπομπές, έτσι με παρουσία και αυτά. Από έναν επώνυμο λοιπόν που αγαπά τον ΠΑΟΚ, αυτό περιμένω να ακούσω. Από τον κάθε επώνυμο. Κύριε, τι συζητάμε. Τι θέλετε να συζητήσουμε, ρε παιδιά. Πέρσι που μου κλέψαν το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ αυτή συγκεκριμένη που μου έκλεψε το πρωτάθλημα. Όχι αποθεώσεις του Λιβάγια και διάφορες κουβεντούλες. Λέω εγώ, θα μου πεις, ο καθένας είναι ελεύθερος να πει ό,τι θέλει. Okay. Ελπίζουμε να λέει τα ίδια όταν μιλάει και στα μέσα της πόλης, ας πούμε. Γιατί φαντάζομαι ότι αλλιώς μιλάνε διάφοροι, ξεχνάνε όταν κατεβαίνουν κάτω. Αντιπαρέρχομαι. Μιλάω λοιπόν για τον Μπρίγιοβιτς και λέω ότι υπάρχει μία μικρή ιδιαιτερότητα στο μάτς με την Ξάνθη. Είναι μία από τις δύο ομάδες. Είναι μία από τις δύο ομάδες. Τι είπε, λέει ο Μαυρίδης. Μια στιγμή, να μην το αφήσουμε έτσι να αιωρείται, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που μπορεί να μην τα ξέρει. Τα βάζει ο Πρίγιοβιτς, αλλά δεν μπορώ να τον βλέπω. Είπε. Τα βάζει, αλλά εγώ, λέει, δεν μπορώ να τον βλέπω, ρε παιδί μου, τον Πρίγιοβιτς. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Μια στιγμή, λίγο να τον βρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει ότι για εκδρομές και τα λοιπά, μπράβο, πολύ ωραία, και άλλοι έχουν κάνει εκδρομές, μισό λεπτό, θα το βρω. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να προκαλείς, ωραία όλα αυτά. Λοιπόν, θα το βρω, βάλε λίγο χαλάκι να πες. Πρίγιοβιτς, κάνε μου και ένα κοντρόλ, λέει ο Μαυρίδης στον Πρίγιοβιτς. Πω ρε φίλε. Θα πω κάτι, θα φρικάρει όλος ο κόσμος. Αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να τον βλέπω τον Μπρίγιοβιτς. Δεν μπορώ. Αυτό το κοντρόλ που δεν μπορεί να την κατεβάσει, δεν μπορώ. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Μπορεί να τα βάζει, χίλια μπράβο του. Βρίσκεται εκεί που πρέπει, το δέχομαι, είναι ικανότητα. Αλλά κάνε μου και ένα κοντρόλ. Δηλαδή, ρε Γιώργο, του λέει, ο Κλάους μπορούσε και σε χαλάει ο Μπρίγιοβιτς. Α, τον Κλάους, έβαζε γκολάρες. Ο Στέφανος δεν δούλεψε στο κομμάτι της δύναμης. Αν δούλευε πάνω στη δύναμή του, το σώμα του θα ήταν σε τρεφοράρα. Δούλεψε, όχι. Εγώ φταίω. Ο Λιβάγια είναι 10 φορές καλύτερος σε τρεφόρα από τον Μπρίγιοβιτς. Ναι, βάζει λιγότερα γκολ. Δεν γίνονται αυτά. Ας τα βάλουν, okay, ας τα βάλουν οι άλλοι. Και για να μην μπερδευτούμε, μπορεί ο Μπρίγιοβιτς να βάζει γκολ κάθε φορά που ακουμπάει την μπάλα. Μαζί το είμαι, το στηρίζω με χίλια. Αλλά αν μου λες αν ξέρει μπάλα, δεν ξέρει μπάλα. Δεν μπορεί να δώσει πάσα, λέει. Φιλέ, σταματάω εδώ γιατί αρχίζω και εκνευρίζομαι. Θυμίζω γκολ που την έχει περάσει πάνω από το κεφάλι του τερματοφύλακα. Θυμίζω γκολ που έχει γύρει ο Πρίγιοβιτς όλο το κορμί, το έχει βάλει το πόδι του. Θυμίζω ότι δεν μπορείς να του πάρεις την μπάλα του Πρίγιοβιτς και μιλάς έτσι. Και μιλάς έτσι. Και εσύ είσαι ΠΑΟΚ.
Sorry, φίλε, κάνε τατουάζ, κάνε εκπομπές, ας τον Μπρίγκοβιτς. Αποθέωσε το Λιβάγια 10 φορές καλύτερος. Συγγνώμη που σας καθυστέρησα λίγο, αλλά δεν το είχα στο πρόγραμμα να διαβάσω τις δηλώσεις του, αλλά με ρώτησε, ήρθαν 2-3 μηνύματα στο καπάκι. Αυτά! Αυτά. Χρυσό στη δουλειά του, κορυφαίος, ωραίες εκπομπές κάναμε τον Τανιμανίδη, δεν μιλούνται πλέον. Λοιπόν, έσπευσε να τον κατηγορήσει όταν ο Τανιμανίδης πήγε σε reality για να το παρουσιάσει και μετά πήγε και ο ίδιος στο Nomads. Δεν είναι ωραία αυτά. Ωραία πραγματάκι. Μετά είπε βέβαια για φιλανθρωπία και αυτά, άστο. Άστο. Και τώρα πρόσφατα διάβασα ότι αν μου πούν να πάω να παρουσιάσω, λέει θα παρουσιάσω reality. Τέλος πάντων, αυτά. Αν ο οπαδός του ΠΑΟΚ μιλάει έτσι για τον ΠΑΟΚ και αυτός έχει κοινό μεγάλο, έτσι. Αυτός έχει κάτω, υπάρχει, είναι ένα πρόσωπο στις showbiz. Αν μιλάει έτσι για τον Μπρίγκοβιτς, τότε ο εχθρός του ΠΑΟΚ πώς θα μιλήσει, ας πούμε. Πώς θα μιλήσει. Το κλείνω αυτό γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος παραπάνω. Απλά έτσι μου ήρθε στην κουβέντα. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν για το μεγάλο παστελωτή, που και να μην τα βάζε δηλαδή ο Μπρίγκοβιτς, τι είχε να ακούσει. Η μεγάλη ιδιαιτερότητα είναι ότι απέναντι στην Ξάνθη και στον Ατρόμητο είναι οι δύο ομάδες που δεν έχει βάλει γκολ ο Μπρίγκοβιτς. Άρα ευκαιρία το Σάββατο ο παστελωτής να το κάνει και αυτό. Δεν θέλω να θυμίσω τώρα γκολ, πώς έχει κοντρολάρει, πώς έχει περάσει πάνω από το κεφάλι αντιπάλου, πώς έχει γύρει το κορμί του, πώς έχει στρώσει. Α, μία πάσα που μου έρχεται είναι ένα κύπελο στον Μπέλκα στον τελικό. Και μπορεί αρχικά να μην ήταν πολύ συμμετοχικός ο Μπρίγκοβιτς, τον αφήνει ο Ρασβάν, όπως αποδείχθηκε χρυσά, τον αφήνει στον πάγκο και μετά μπαίνει και γίνεται αυτό το οποίο λέω εγώ, το κορυφαίο center for που είχαμε από εποχή Σαράφη. Λοιπόν, το πόπο δεν μπορώ να σε βλέπω και τι είναι αυτά και πιάνει το μυαλό μου και κάνε μου ένα κοντρόλ και χίλιες φορές καλύτερος ο Λιβάγια, το καταλαβαίνουμε. Δημόσιες σχέσεις στην Αθήνα. Εκεί δουλεύεις, εκεί πρέπει να είσαι αρεστός. Εντάξει, αυτά. Έχουμε κι άλλο θεματάκι όμορφο. Αδειάσαν τον Κυρσάβα. Ο Σάβας, ο Σάβας Θοδωρίδης. Προσέξτε. Πώς μπορείς το άδειασμα που σου κάνουν να το πιάσεις από την καλή του πλευρά και να το εμφανίσεις και όμορφα. Έμεινε εκτός Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ορίστηκε ως επίτιμος πρόεδρος. Δηλαδή του είπανε δεν θα κυκλοφορείς μέσα στο γήπεδο. Τέλος. Ανάμεσα στα ποδητήρια εκεί, αυτά κτλ. Δηλαδή μέχρι και αυτοί απίβδησαν. Πέρσι δεν του είχαν γράψει επιστολή. Ποστάρισμα για παιδί του Ολυμπιακού. Σταμάτα, μας ξεφτιλίζεις. Κόφτο πια. Μην μιλάς, ρε παιδί μου, μην μιλάς. Οι ίδιοι γάβροι, έτσι. Φαντάσου σε τι σημείο. Διαβάζω. Μετά από πολλά χρόνια ο Σάββας Θοδωρίδης δεν βρίσκεται στο δουσού της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ωστόσο του απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου Προέδρου. Μιλώντας στον πρωταθλητή, τόνισε. Συγκινήθηκα με την ενέργεια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον ευχαριστώ θερμά για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε. Πραγματικά είναι ξεχωριστό να αναγνωρίζω την προσφορά σου. Όμως να ξέρετε ότι αυτό δεν θα το έκανε ο καθένας. Ξέρει να εκτιμά ο Μαρινάκης. Είναι άξιος να κυβερνά τη μεγαλύτερη ομάδα στη χώρα. Σλουρπ. Για το γεγονός τώρα εδώ είναι η ερώτηση η εύλογη. Για το γεγονός πως πλέον δεν θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα παρακολουθεί τα μάτσα από την εξέδρα. Δήλωσε. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Όμως σας λέω ότι θα μείνω πάντα στρατιώτης του Ολυμπιακού. Και πάντα θα είμαι απέναντι σε αυτούς που τον πολεμούν και προσπαθούν να τους στερήσουν αυτά που δικαιούνται. Μπλα μπλα από εδώ και πέρα αρχίζει το ανέκδοτο. Αυτά. Τον άδειασαν οι ίδιοι οι γάβροι. Και χαίρετε κιόλας. Χαίρετε. Εμ δηλαδή σε αδειάζουν, εμ χαίρεσαι. Μικρό ανεκδοτάκι, το έχω πει και παλιότερα. Υπάρχει μια κακή κουβέντα μέσα. Δεν μπορώ να μην την πω στο τέλος, αλλά που συναντιούνται οι δυο φίλες, μανάδες. Αχ, τι κάνεις, ευτέρυπη, που είσαι, έλα ρε Θεοπίστη, τι γίνεται, που είσαι, τι κάνεις, καλά, αυτά, ναι, και τα λοιπά. Τι κάνει, λέει, αχ, οι κορούλες μας παίζαν μαζί, λέει, μικρές, λέει, θυμάσαι, ρε παιδί μου, λέει. Πω, πω. Τώρα πόσο είναι, πρέπει να είναι, λέει, πόσο, 27, 26, τόσο, λέει, και η δικιά μας, τόσο, ναι, ναι. Τι κάνει, λέει, τι κάνει η κόρη σου. Α, η κόρη μου, λέει, καταπληκτικά. Παντρεύτηκε ένα καταπληκτικό παλικάρι, λέει, έναν πιλότο. Αχ, μπράβο! Μπράβο ρε φιλενάδρα, μπράβο ρε ευτέρπη. Α, φοβερό παιδί λέει, πάρα πολύ χαρήκαμε. Αλλά λέει πάνω στο μήνα λέει, χώρισαν. Αχ ρε ευτέρπη, λέει, κρίμα. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λέει, γιατί πάνω στο μήνα που χώρισε,
γνώρισε, λέει, έναν βιομήχανο. Καταπληκτικό παιδί, πάρα πολύ χαρήκαμε, λέει. Άντε ρε παιδί μου, άντε ρε φτέρπι, λέει. Αφού με την πρώτη δεν μπόρεσε να ευτυχήσει, τουλάχιστον να έχει τη δεύτερη την τύχη. Να, λέει, ξέρεις όμως, λέει, πάνω στο 20 ημέρες, λέει, χώρισε, λέει, και με το βιομήχανο. Αμά ρε παιδί μου, λέει, τόση ατυχία, λέει. Τόση, δεν πειράζει. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα, λέει. Στο μήνα επάνω, λέει, γνώρισε έναν ο οποίος είναι, λέει, εισαγωγές, εξαγωγές κτλ. Πάρα πολύ δυνατός, επιχειρηματίας κτλ. Εφοπλιστής με καράβια και τέτοια. Πάρα πολύ χαρήκαμε, πάρα πολύ χαρήκαμε, λέει. Αχ, μπράβο ρε παιδί μου, το κορίτσι τουλάχιστον να μην ταλαιπωρηθεί, να ράξει κάπου. Ναι, λέει, ξέρεις, στις 10 μέρες, λέει, όμως χώρισε, λέει, και με τον εφοπλιστή. Αχ, χώρισε και με τον εφοπλιστή. Ναι, αλλά δεν πειράζει όμως, λέει, γιατί, λέει, τώρα. Επάνω στο καπάκι, λέει, πάνω στις 20 μέρες, γνώρισε, λέει, έναν υπουργό. Πάρα πολύ χαρήκαμε. Να μην σου πω τώρα το όνομα, δεν υπάρχει λόγος. Λέει, πάρα πολύ χαρήκαμε. Αλλά, λέει, εντάξει, λέει, πάρα πολύ. Εντάξει, ρε παιδί μου, τουλάχιστον μετά από 4-5 φορές, λέει, να βρήκε έναν άνθρωπο. Να, λέει, ξέρεις, χώρισε όμως 15 μέρες, λέει. Λέει, η δική σας κόρη, και η δικιά μας κόρη έγινε πουτάνα, αλλά δεν χαρήκαμε τόσο πολύ. Αυτά ήθελα να πω στο τελείωμα της μισής ώρας. Λοιπόν, και εμάς μας άλλαξαν θέση, αλλά δεν χαρήκαμε τόσο. Αυτά επειδή χαίρονται, ρε παιδί μου, τους άλλαξαν θέση. Αυτά ήθελα να πω. Έρχεται καταπληκτικό μήνυμα, πρωί-πρωί. Τι παραλίες προτιμάς, με πέτρα ή με άμμο, ρωτάει ένας. Και ο άλλος λέει, με καντίνα. Δικός μας. Best δικαιολογία ever για όλα, λέει. Γιατί έτσι. Πολύ σωστό, το γιατί έτσι είναι ατράνταχτο επιχείρημα. Πάρα πολύ ωραίο. Το άλλο δεν μπορώ να το διαβάσω. Ούτε αυτό μπορώ να το διαβάσω. Βάλτε μπιπ, βάλτε μπιπ. Βάλτε μπιπ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δευτερίλα στην ατμόσφαιρα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Να μιλήσουμε μαζί, να μιλήσουμε παρέα, να μιλήσουμε αντάμα. Δεν είχε ποδόσφαιρο. Είπαμε, δεν είχαμε αποτελέσματα καλά και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Ήτες με στεναχώρια. Και η εθνική δεν. Έχει δρόμο πολύ μπροστά ακόμα. Για το Πολυτεχνείο έχω να πω το εξής. Ας σεβόμαστε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς σήμερα να λαλάμε ελεύθερα. Αυτό. Μην μπούμε σε μονοπάτια περίεργα, γιατί είδα και διάφορα μηνύματα στο Facebook. Αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, ας σεβαστούμε. Τώρα το ότι κάποιοι μετά θησάβρισαν πάνω εκεί, γίνανε υπουργοί, γίνανε βουλευτές. Αυτό το πράγμα το εξαργύρωσαν με βίλες, με ελικόπτερα, με καράβια, με, έτσι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ ξέρω ότι κάποιοι κλάψαν τα παιδάκια τους, έτσι. Αυτά, πάμε παρακάτω, να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888, πάμε στις 4 γραμμές που περιμένουν. Καλημέρα σας, έτσι, καθάρισε λαιμό. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί, καλώς το παιδί. Ναι. Κάνω σε αυτέ. Σε φταί, βεβαίως! Σε φταί θα πάει γούρι εβδομάδα. Αγόρι μου. Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος γράφτηκε στο βιβλίο Γκίνες. Ναι. Και να σου εξηγήσω τους λόγους γιατί γράφτηκε. Για πες. Νίκη με αυτόν γκολ στο ημίχρονο. Ναι. Ήττα με αυτόν γκολ στο ημίχρονο και στην ίδια ιστορία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, ε. Έχεις δίκιο. Έχει ξαναγίνει. Δεν νομίζω. Όχι. Πότε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει. Τέλος πάντων. Αυτή η εθνική έτσι κι αλλιώς είναι. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Πολύ. Έχει πολύ πράγμα μπροστά του ο Αναστασιάδης. Αυτοί οι οποίοι θα παίζουν πρέπει να θυμάνε τη φανέλα. 100%. Και όταν κάθονται και λένε τον. Επιμένω και το είχα ξαναπεί και προχθές. Όταν ακούγεται το εθνικό σύμβολο και τον πιζέλουν όλοι. Να μην κολλάει το στόμα τους και να χαχανίζουν. Ξέρεις σε ποιον απευθύνουμε, ευτυχώς ξέρεις δεν τον ξαναείδαμε. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Σε καμία χώρα δεν έχω δει κανέναν. Εδώ ο Πορτογάλος και το τραγουδάει, Κώστα. Εδώ και ο Πορτογάλος, άσχετα τώρα, αν ανοικοκλεί το στόμα του... Με ενοχλεί αυτό, με ενοχλεί. Δεν μπορώ να αναγκάσω κανέναν να ψέλνει τον εθνικό ύμνο. Όχι, προσέχω. Και το λέω συνέχεια, όχι να τραγουδάει. Τραγουδά το βρέχει φωτιά στράτα μου, άμα θες. Τον εθνικό ύμνο τον ψέλνεις. Έτσι, λοιπόν. Δεν μπορώ κανέναν να τον αναγκάσω, αλλά ζηλεύω
όλους τους παίκτες εκείνους σε άλλες εθνικές ομάδες που το τραγου... με όλη τους την ψυχή το ψέλνουν. Ακριβώς, ακριβώς. Με όλη τους την ψυχή. Δεν σημαίνει λοιπόν, κάτι. Και κάτι άλλο. Όταν σε λένε, έχεις αντίπαλο το χάρο, πιστεύεις ότι θα κερδίσεις. Το χαρό. Χαβαλέ τον έχουμε το χάρο, φίλε. 3-0 από ημίχρονο. Να ξέρεις. Ναι, δεν μασάμε τίποτα. Κάποιος, και κάποιος άλλος χθες έλεγε ο χάρο και ο χάρο και τους έκανε ο χάρο μέσα στο παλέ. Μη συζητάς. Φιλιά πολλά. Άλλο χάρος, άλλο χάρο. Ω, εμείς το κάναμε χάρο. 4-16. Δεν έχω σήμερα μόνο με μήνυμα. Φιλιά. Καλά, γεια σου Γεωργάρα μου. Γεια σου Γεωργάρα μου. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Ναι. Γεια σας. Το προγιούτρο, αδεύγια. Ω, καλώς το ναι. Ζεύη μου. Βέλη και τρενούτκε. Έτσι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αδεύγια σε όλους. Υποτονική Δευτέρα. Καλά, εντάξει. Διότι είμαστε... Ναι, διότι είμαστε πολύ άνετοι. Ωραία. Λοιπόν, άλλο όμως να κάνεις τριήμερο με τον ΠΑΟΚ πρώτο και αίτητο. Εννοείς, ακόμα και η αργή, ακόμα και το κρύο δεν μοιάζει τόσο τσουχτερό. Λοιπόν, με κοντομάνικα βγαίνουμε. Εννοείται πάντα. Δεν πέφτει με τίποτα ρε να ξέρετε. Με τίποτα. Και μες στο χιόνι να το βάλει στο χέρι δεν πέφτει. Όχι ρε, μες στο χιόνι κάνω κρατήρα γύρω γύρω, λάβα. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ο Πρίγιοβιτς έχει βάλει γκολ με την Ξάνθη στο κύπελο μέσα στην Ξάνθη. Αν θυμάμαι καλά, έχει κάνει στο πάρισμα έξω από την περιοχή και έχει βάλει διαγώνιο. Στο κύπελο. Στις πρώτες του. Στο κύπελο. Έχω την εντύπωση. Αν ναι, δεν απαντάει. Μιλάω για πρωτάθλημα. Στο κύπελο το θυμάμαι. Με το στήθος, όπως βλέπουμε την εστία αριστερά, μπράβο. Με το στήθος γυρίζει το κορμί του και κατευθείαν. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Άρα λοιπόν κύριε Μαυρίδη, κάνουμε και κοντρόλ. Πω, ρε παιδιά. Αρέσει. Δηλαδή... Για τρέξε εκεί πέρα να δεις λίγο τι έχει κάνει. Το παλουκάρι. Έτριβα τα μάτια μου, τη διάβαζα ξανά και ξανά τη δήλωση. Έτσι. Πάντων. Δεν πειράζει. Παντού πάω. Επίσης, όχι εδώ πάω και κάτω γλύψιμο στην ΑΕΚ. Άκου εκεί. 10 φορές καλύτερος ο Λιβάγια. Τέλος πάντων. Να πεις. Δεν μου άρεσε το εξής εχθές με την Εθνική με τον Άγγελο. Γιατί έπρεπε να παίξει ο Μπάρκας. Γιατί έπρεπε να πει, αν το Βλαχοδήμος το καταλαβαίνω να πάρει το τέτοιο και ξέρω εγώ να μην τον πάρουν οι Γερμανοί και διάφορα τέτοια. Γιατί έπρεπε να παίξει ο Μπάρκας εχθές και όχι ο Πασχαλάκης. Όταν πάνε εκεί κάτω και υπογράφουν, τους βάζουν να υπογράφουν ότι πρέπει να παίζουν συγκεκριμένοι ρε εσύ Άγγελε, θα με τρελάνεις. Ναι. Θα μας τρελάνεις όλους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι, αλλά γιατί δεν τον έβαλε να παίξει. Και έβαλε τον Μπάρκα που παίζει συνέχεια. Γιατί δεν τον έδωσε αυτή την ικανοποίηση, τη γλύκα, να τον δούμε με τη φανέλα. Τι να σου πω, αδερφέ, δεν μπορώ να... Καθόλου δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα που έκανε. Γιατί, δηλαδή, επειδή έχει καλέσει τρίατε κουλούρι, πάω ξάκι, δεν είναι. Ο Κουλούρης γύρισε να ενισχύσει Γιανούλη. Την Ελπίδων. Ο Κουλούρης εξ αρχής θα έπρεπε να μείνει με την Ελπίδων. Εδώ, στο μάστι Τούμπας, να είναι και ο Κουλούρης. Με την ομάδα αυτή. Τέλος πάντων. Θα δούμε, αδερφέ, έχει τόσο πολύ πράγμα, έχει τόσο πολύ δουλειά μπροστά. Ας αναμείνουμε, ας περιμένουμε. Εντάξει. Όπως... Λέω ότι δεν μου άρεσε. Από εκεί και πέρα αυτός έχει καλά το κάνεις. Μαχαίρι και το καρπούζι. Δώσαμε αυτό, περιθώριο. Ζούμε σου, λέμε, έτσι, ζούμε σου, αδερφέ μου. Δώσαμε περιθώρια σε άλλους, να πούμε, περίεργους. Ας δώσουμε και στον Αναστασιάδη. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ του φουλ, ούτε κατά του. Ας τον δούμε τον άνθρωπο. Τιμούμε αυτά που έχει κάνει στον ΠΑΟΚ, τον αγαπάμε για αυτά που έχει προσφέρει. Έτσι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αλλά περιμένουμε να δούμε. Τι θα προσφέρει. Είμαι βέβαιος. Και στην Εθνική. Ήταν ένα μάτσο από αυτά που λες μόνο πάρκα. Μόνο πάρκα δεν τα χάσει αυτά τα μάτσα. Φιλιά, Αποστόλη, γεια σου, Γκόραν. Γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. FM κενό. Το μήνυμά σας στο 54526 αφιγραντήρα από την TCL και την Electronet Παμπουκίδης Νικολάηδης. Τρίτη παγκοσμίως εταιρεία σε τηλεοράσεις, σε κλιματιστικά, σε αφιγραντήρες. Η TCL διαφημίζει ο Νεϊμάρ, τη διαφημίζει ο Αντετοκούμπο. Καταλαβαίνετε. Ο καλός ο Αντετοκούμπο. Ο Ιάννη. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλώς το φιλάρετο. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Επίσης, ξέρεις, την Κυριακή που μας έρχεται, ξεκινάει μια εκπομπή αθλητική.
Ναι. Α, θα ξεκινήσει τελικά την Κυριακή. Α, δεν ξέρω, έτσι υπόθηκε. Ναι. Αν σε περίπτωση είναι έτσι, περιμένω να δω κάτι διαφορετικό από, από πλευράς τεχνολογίας. Ναι. Δηλαδή, στο open περιμένω μιλάς, πάντα, να δω αυτό που υπάρχει στην Ευρώπη, που τη μια φάση μέσα από τον υπολογιστή, ναι, ναι, την κάνει τρισδιάστατη, γυρίζει η κάμερα γύρω-γύρω και το βλέπεις από όλες τις πλευρές. Ναι. Από όλες τις πλευρές. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μπορεί και ξεκαθαρίζει η εικόνα. Ναι. Επίσης, ενώ έχει σταματημένη την εικόνα, να μπορεί να κάνει zoom πάνω σε χέρια, πόδια, κεφάλια, όπου θέλεις, ναι, έτσι ώστε να το βλέπεις καθαρά. Μην το αποκλείς αυτό, φιλάρετε, μην το αποκλείς. Ορίστε. Μην το αποκλείς να γίνει αυτό, λέω. Ναι, μα όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να υπερέχει μέσα από φυσικά το χρήμα και την τεχνολογία, μπορεί να τα φέρει αυτά. Φυσικά. Περιμένουμε να δούμε, περιμένουμε να δούμε μια εκπομπή η οποία θα δείχνει την αλήθεια. Δεν θέλουμε ούτε λιβάνισμα, ούτε αλλίωση της πραγματικότητας. Δεν θέλουμε ποτέ να γίνουμε ίδιοι με τους άλλους. Θέλουμε μια εκπομπή να τη χαιρόμαστε, να ξέρουμε ότι αυτό που λέει είναι η αλήθεια. Και ας είναι στο κανάλι του Σαββίδη. Έτσι. Και αυτό επίσης θέλω, και αυτό θα γίνει, να ξέρεις. Όχι αυτά που δίνει η Νόβα για να τα παίξουμε. Γιατί αν θυμάσαι το τελευταίο του ACBOM που ουσιαστικά δεν το κατοχύρωσε, δεν παίχτηκε πουθενά. Τίποτα πουθενά. Δεν το ξαναείδαμε. Ούτε στις φάσεις το βράδυ. Πουθενά, είναι τίποτα, ναι. Να καταγράφεται όλο το παιχνίδι και μέσα από το παιχνίδι να επιλέγουμε εμείς. Όχι η Νόβα ούτε κανένας άλλος. Μάλιστα. Γιατί χρειάζονται άτομα, χρειάζονται τεχνικοί που να κάνουν σωστή δουλειά, και επειδή ο άλλος εκεί στο Sky έπαιρνε μέχρι και το ανάποδο το out, εμένα με ενδιαφέρει τα βασικά, να μπορούμε να τα έχουμε και να δείχνουμε την πραγματικότητα όπως λες. Δεν θέλω να έχει κάτι διαφορετικό, την πραγματικότητα. Και όσον αναφορά τώρα για τον Μπρίγιοβιτς, θα ήθελα να μου πει τη γνώμη του για το Μίτρογλου. Αν ο Μπρίγιοβιτς είναι αγκούρι, γιατί έτσι τους λένε αυτούς που μπαίνουν στη εστία μπροστά και βάζουν γκολ χωρίς να κάνουν τίποτα άλλο. Τον Αντωνιάδη το λέγανε αγκούρι, γιατί έβαζε τα γκολ και δεν έκανε τίποτα άλλο. Καλά, καλά. Μας έχει αποδείξει ο Μπρίγιοβιτς, εμείς δεν τυφλωνόμαστε, αδερφέ. Ο Μπρίγιοβιτς μας έχει αποδείξει με πολλά γκολ που έχει βάλει, ότι και το γνωρίζει τον τόπι. Δεν είναι απλά ένας ψηλέας που τα βάζει. Γι' αυτό εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση η δηλώση του Μαυρίδη. Έχει βάλει γκολ, πιάσε τα γκολ που έχει βάλει, πώς γίνεται το κορμί του, πώς περνάει την μπάλα κάτω τον αντίπαλο, πώς σε πολύ δύσκολες φάσεις έχει δείξει ότι το ξέρει και το κατέχει. Παίρνει 15 μπαλιές και τις χάνει. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του. Και τον έχουμε εξυμνήσει και τον έχουμε κάνει τεράστιο. Λοιπόν, έχει έφεση στον γκολ, αλλά σίγουρα όμως οι πιθανότητες όταν του δίνεις την μπάλα είναι τουλάχιστον 70-80% να τη χάσει. Κάποιες φορές μπορεί και ουσιαστικά άμα είναι μέσα στην περιοχή θα το κάνει γκολ. Ναι. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε ποιος είναι αυτός που δεν έχει τεχνική και ποιος έχει. Τέλος πάντων, ο καθένας, εντάξει, είμαστε πολλοί όπως λέει, ναι, και λένε κάποιοι και έχουν δίκιο. Και μέσα σε αυτούς ο καθένας έχει την άποψή του. Okay. Τι να κάνουμε, δεν βγάζουμε άκρη. Απλά μου ήρθε μήνυμα, γι' αυτό έκανα το σχόλιο. Να είσαι καλά, φιλάρετε. Δεν μπορούσα να μην το πω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Σε μένα μιλάτε. Ναι. Ναι, γεια σας. Είμαι ο ξάδερφος της Αλίσερών. Ο ξάδερφος της Αλίσερών. Από το σόι της μάνας ή από το σόι του πατέρα. Από το σόι του πατέρα είμαι ο Ακανέσερων. Ο Ακανέσερων. Κατώ το σαλίστερον, ο Ακανέστερον. Ίδια γλύκα είσαι κι εσύ. Ναι, είμαι η καινούργια έκδοση. Πρώτος ξάδερφος. Κοίταξε, καμιά κρακία δεν κρατώ σαλίς. Όλες οι γυναίκες πέρασαν από τη ζωή μου, τις θυμάμαι νοσταλγία και με θυμούνται και αυτές με πολύ νοσταλγία. Το ίδιο είχε για τσαλίς, φίλε. Το ίδιο της αλλαγής. Καμία, δεν είμαστε κομπλεξικοί. Καταπληκτικός ο ξάδερφος είναι ο Ακανέσερον, ο πρώτος ξάδερφος. Καταπληκτικός. Ο Ακανέσερον του Χαραλάμπους και ο Ακανέσερον του Σάβα, όπως λέω και εγώ πάντα. Μάλιστα. Για πες. Σ' ακούω, αλλά δεν παίρνω συχνά, ρεζέρβα. Έλα ρεζέρβα, όχι ρε φίλε, πού είσαι ρεζέρβα.
Λοιπόν, ετοίμασε μια ρεζέρβα χαλβατζής. Αναστασία, ρεζέρβα χαλβατζής. Απλώς πιο παρέσει να σε ακούω, γελάω, περνάω καλά και ας παίρνουν οι άλλοι τηλέφωνο, εντάξει. Αυτό, αυτό πήρα, θέλουμε. Είμαι στις Σέρες και σ' ακούω και πήρα πιο πολύ και αυτό εδώ, λέω κάτσε να πάρω ξάδερφο στη Σαλή. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Αυτό είσαι θέλουμε καλά, φίλε. Το βασικό στόχος της εκπομπής είναι να σας ψυχαγωγούμε. Δεν είναι ρεπορταζιακός, δεν είναι ενημερωτικός, έχει πάρα πολύ καλούς και ο σταθμός και έχει παντού πάρα πολύ καλούς καθαρά δημοσιογράφους ή ρεπόρτερ. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Εμείς λέμε ότι κάνουμε το χαβά μας, λέμε τον καημό μας για τον ΠΑΟΚ καθαρά όπως το σκεφτόμαστε, βγάζουμε τα δώρα μας, βγάζουμε την ψυχή μας, αυτό θέλουμε φίλε. Αυτό είναι, αυτό είναι το ζουμου σου, αυτό είναι το ζουμου σου, infotainment που λένε τώρα. Αγόρι μου. Αυτό. Και αν θα στείλω μήνυμα, δεν ξέρω τώρα για τον αφρικατήρα, ας πάει σε κάποιον που το έχει μεγαλύτερη ανάγκη, πρέπει να αφήσω τηλέφωνο, δεν ξέρω τι. Τίποτα. Άμα κληρωθείς, θα σε βγάλουμε στον αέρα. Αυτό που θα κληρωθεί, θα το βγάλουμε στον αέρα. Έτσι, και άμα θες εκεί, αν κληρωθείς εσύ, το δίνεις αλλού όπως θες, όπως αγαπάς. Εντάξει, άρα δηλαδή θα το πω στον αέρα. Βεβαίως. 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 Εντάξει. Φιλιά πολλά. Γεια σου, ρεζέρβα. Γεια. Γεια σου, ακανέσαιρον. Πάμε παρακάτω. Ναι, γεια σας. Κωστή. Καλώς το παιδί. Good the boy. Ο Σταμάτης είμαι. Γεια σου, ρε Σταμάτη. Θα ήθελα, αν γινόταν λίγο, να μου έδινε την ευκαιρία να μιλήσω λίγο για τον μπάσκετ. Βεβαίως. Ό,τι θες, εννοείται. Εννοείται, παιδιά. Και όχι συγκεκριμένα αποκλειστικά για την ήττα που έκανε ο ΠΑΟΚ προχθές μέσα στη Λίμνο. Ναι. Απλά ήθελα να εκφράσω τη στεναχώρια μου, γιατί αυτό το άθλημα έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και ο λόγος που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο είναι γιατί, δεν ξέρω αν κατάλαβες, η φάση που χάσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ναι, δεν είχε, λέει, replay να το δείξει, ναι, για να αποφασίσουν οι διαιτητές, λέει, αν... Στον Αθηναίο, ναι, ναι. Και ποια ήταν, λέει, η δικαιολογία. Ότι δεν ήταν, λέει, το παιχνίδι άκρος τηλεοπτικό, δηλαδή να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος και δείχνανε στιγμιότυπα, ας πούμε. Και δεν μπορούσαν οι διαιτητές, δηλαδή αποφασίσαν, ας πούμε, ότι αυτό είναι έτσι και τέλος. Δηλαδή δεν μπορούσαν μετά να έχουν δεύτερη ευκαιρία για να δουν. Αυτά όχι 1960, έτσι, ναι, 2018. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Βέβαια, πάντων, πέρα από αυτό, για να φτάσουμε εκεί, μόνο, βέβαια, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Δεν φταίει μου. Δηλαδή η ομάδα του ΠΑΟΚ για μένα αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν λέω αν είναι κακή, είναι καλή, αλλά πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς τους παίχτες που παίζουν στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν κάλλιστα να παίζουν και στον ύψος στο Λίμνο και στο Χολαργό, ναι, και στο Περιστέρι. Και δηλαδή, εντάξει, δεν λέω ότι. Εντάξει, ακόμα εγώ σου λέω ότι μας αδικήσανε. Λέω μία στο τόσο να μας, ναι, αδικήσανε, αλλά πιστεύω ότι φταίει και η κακή ποιότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να τώρα πήγες να πεις στον ύψος στο Λίμνο και να κερδίζεις 15 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο να στο γυρνάνε το μάτσο. Δηλαδή εντάξει, αυτά είναι απίστευτα. Αδερφέ μου, να σου πω κάτι που δεν το έχω, ναι, το μπάσκετ, έτσι. Ξεκάθαρα. Ναι, 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 δηλαδή ναι, ναι, επιφανειακά. Ναι. Τι νιώθω εγώ. Ναι. Νιώθω, ναι, ότι δεν με σέβονται, ότι δεν με υπολογίζουν. Εγώ θα ήθελα όπου, ναι, πηγαίνω με τέτοιες ομάδες να βλέπουν μόνο το σήμα στη φανέλα και να θυμούνται, ναι, τον Μπρέλεβιτς, τον Λέβιξτον, τον Γκόρφα, τον Σάβιτς, να θυμούνται αυτούς. Ναι. Να είναι φόβητρο, ναι, ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να, ναι, γίνει αυτό. Το κατανοώ. Και δεν ζω με, ναι, τις μνήμες του παρελθόντος. Όμως, αφού έγινε η εξυγίανση, αφού έκανε τον οικοκυριό ο Πρέλεβης με πολύ κόπο και με πολύ δύσκολες, ναι, αποφάσεις. Ο Πρέλεβης δεν θέλει, ναι, να έχει το μπάτζετ του Ολυμπιακού Ιτσάικ. Φυσικά θέλει. Όμως το πρωτεύον, ναι, ήταν, ναι, να σωθεί η ομάδα. Ναι. Αυτό έγινε, ναι, τώρα. Ναι. Τώρα, ναι. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Κατσαρί στη Φόρτσα, του κυρίου Κατσαρί, ναι, που είπε: ψάχνουμε πλέον για επενδυτή. Θα είναι, πρέπει, δίκαινε, πρέπει να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Δεν γίνεται, αδερφέ. Έτσι. Πρέπει. Ο Ιβάν χώνει κάθε χρόνο, χώνει πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Για να είναι πληρωμένα τα πάντα, ή καεφορίες αυτά. Να ξέρεις τι γίνεται όμως. Είχα μια διαφωνία με έναν φίλο μου, ας πούμε, που με λέει: καλά, είναι δυνατόν χάσανε από τον ύφε στο Λίμνο. Και το λέω: γιατί ρεσί, έχεις δει τα ρόστερ των άλλων ομάδων και πιστεύεις ότι είναι χειρότερα από τα δικά μας, το δικό μας. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τον Γκος και τον Μαργαρίτη, από εκεί και πέρα οι άλλοι δηλαδή, γιατί δεν θα μπορούσαν να παίζουν σε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή. Αυτό δηλαδή. Είχαμε μια διαφωνία και το λέω: δεν είναι. Δηλαδή, χάσαμε γιατί πιστεύω η ποιότητα δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Εγώ αυτή τη γνώμη έχω, συμβουλάει ένας μπασκετικός. Δηλαδή. Καλά κάνεις. Και ποτέ, ναι, δεν κλείνουμε την πόρτα στους μπασκετικούς. Το λέω για πολλούς που λένε: γιατί δεν μιλάτε για μπάσκετ. Παιδιά, ναι, δεν, ορίστε, αν βγουν σήμερα 10 να μιλήσουν για τον μπάσκετ, μαζί, ναι, σας. Και σας αφήνω κιόλας να τα πείτε αυτά, γιατί το μπάσκετ κράτησε τον οπαδό του ΠΑΟΚ σε πολύ δύσκολες εποχές. Γέννησε παοξάκια. Γέννησε παοξάκια. Μας έβγαλε στους δρόμους. Ναι. Το μπάσκετ έφερε και πρωταθλήματα και κύπελα και ευρωπαϊκά, παιδιά, μην το ξεχνάμε.
Εμείς που είμαστε 40 πλάς, νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Ο Πιτσιρικάς πιθανό που είναι 20 τώρα, μην το καταλαβεί, να μην τον αντιλαμβάνεται. Ναι, έπαιξε καλά, τεράστιο καλά. Ρόλο στο να κρατήσει τον ΠΑΟΚ ζωντανό τον μπάσκετ. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Πάντως. Να είσαι καλά. Ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Γνωρίζουν οι ειδικοί και οι δήμονες τι πρέπει να κάνουν με τον μπάσκετ. Το γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει. Βέβαια, έτσι όπως είναι δομημένο και το σύστημα, να είναι κλειστή η παρεούλα, οι δύο πρώτες θέσεις, γεια σας, Ευρωλίγκα, όποιος πληρώνει κτλ., δεν σου δίνει και κίνητρο. Δηλαδή, πιθανόν, ο Ιβάν, ναι, παιδιά, τι γίνεται, πώς γίνεται εκεί να βγούμε Ευρωλίγκα, να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, με τις μεγάλες. Δεν γίνεται, πρόεδρε, του έχουν πει. Γιατί δεν γίνεται, γιατί είναι κλειστή παρέα αυτό. Δύο θέσεις πληρωμένες, γεια σας. Άρα, εγώ δηλαδή, άμα βγω δεύτερος, όχι, άλλος θα παίξει. Φαντάζομαι τώρα, ας πούμε, το διάλογο, έτσι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να σκοτώσουν τους δεινόσαυρους από τον μπάσκετ για να ελευθερωθεί τον μπάσκετ. Και κανένα... Το συμβόλαιο είναι απλό. Πας, το αγοράζεις και παίζεις. Πας, αγοράζεις μια ομάδα, τη φέρνεις εδώ, είναι πάω και παίζεις. Στην Ευρωλίγκα, πώς το λένε αυτό εδώ. Λεφτά υπάρχουν, πιστεύω. Αλλά είναι οι δεινόσαυροι που δεν αφήνουν να παίξεις. Αυτοί που διοικούν τον μπάσκετ. Που δεν έχουν... Και όχι, Βασιλακόπουλος. Έτσι και... Δεν αντιλέγει κανένας. Δεν αντιλέγει κανένας. Για 200 εκατομμυρίων ετών. Φτάνει. Δεν χρειάζεται να πας παραπάνω. Φίλε, όπως στον... όπως στον Μητροπολίτη, έτσι. Όπως στον Αρχιεπίσκοπο, μάλλον. Πρέπει να πεθάνει ο Αρχιεπίσκοπος, ναι, για να μπει άλλος. Έτσι, ναι. Μόνο έτσι, προφανώς. Ναι, τι να κάνουμε δηλαδή. Τώρα να παρακαλάμε γι' αυτό. Όχι, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Απλώς φτάνει, αγόρι μου. Το Αλτσχάιμερ σε έχει χτυπήσει την πόρτα, έχει ανοίξει, έχει μπει μέσα. Φτάνει. Άστο να το διοικήσει κάποιος πιο νέος στον μπάσκετ να δούμε χαίρι σε αυτή τη χώρα. Ναι. Δεν γίνεται. Όσο για τον κύριο Μαυρίδη, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό εδώ πέρα. Η συνέντευξη, τι ήταν, η δήλωση και αυτό. Ναι. Του το ρωτήσανε. Συνέντευξε αθηναϊκό site, όπου, ναι, λέει διάφορα. Ανάμεσα στα άλλα. Το ρωτούσε ο δημοσιογράφος και απαντούσε και έλεγε μόνος του έτσι. Το ρωτούσε, το ρωτούσε. Το ρωτούσε. Ναι, ναι. Και το ρώτησε ακριβώς για τον Πρίγιοβιτς, τι. Το ρώτησε για τον Πρίγιοβιτς. Μάλιστα. Έχει πει και άλλα. Με θέλω... αγάπη θα του το πω, έξι, με αγάπη ειλικρινά σε μιλάω. Αν δεν έχεις να πεις κάτι χρήσιμο, βγάλε το σκασμό. Φτάνει πια η Μαϊντανή σε όλα τα site και όλα αυτά να έχουν κάποιον από τον ΠΑΟ και να τον λένε και να έχουν άποψη για τον ΠΑΟ. Φτάνει. Και βέβαια έχει επιλέξει... Δεν είσαι ΠΑΟ, κύριε Μαυρίδη. Έχει επιλέξει αυτό τον τίτλο. Να πω και το site του Σπόρ 24. Ο τίτλος είναι Γιώργος Μαυρίδης. Ο Πρίγιοβιτς τα βάζει, αλλά δεν μπορώ να τον βλέπω. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Μεγάλη μας τιμή να μην μας βλέπεις και να μην μας ακούς και να μην σε βλέπουμε και να μην σε ακούμε. Κάνε και ένα κοντρόλ 10 φορές καλύτερος ο Λιβάγια, δηλαδή πράγματα που την αποθέλει προφανώς. Ξέρει ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτό, έτσι. Δηλαδή πιθανό να το προκαλεί κιόλας. Λοιπόν, κοίταξε. Και, για να είμαι δίκαιος, λέει και άλλα πράγματα. Λέει και άλλα πράγματα. Δεν το κουστάρω κιόλας καθόλου ειλικρινά. Με αυτούς που λερώνουν το σώμα τους δεν το έχω καλά. Δεν με ενοχλούνε. Μιλάω μαζί τους, κάνω, αλλά αυτό είναι ειδικά δεν το κουστάρω καθόλου γιατί φάσκει. Τέλος πάντων, για να είμαι δίκαιος, λέει και άλλα πράγματα επενετικά για τον Σαββίδη, για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ μιλάω τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, μιλάω η συγκεκριμένη κουβέντα ότι κάνε και ένα κοντρόλ. Και... Όταν εμένα πιάνεις τον καλύτερό μου παίκτη και το σχολιάζεις και το αρνητικά, όπως και θα πω και για τον Άγγελο τώρα. Κύριε Αναστασιάδη, μην ξαναμιλήσετε για τον ΠΑΟΚ, γιατί ρίχνετε την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών που καλείτε την εθνική. Και δεν τους χρησιμοποιείτε. Έχεις τον τερματοφύλακα που έχει βάλει 1,5 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα και βάζεις αυτόν που έχει βάλει 4, 5, 6, 7... Που είναι κατώτερος για μένα. Κατώτερος είναι. Άστο, μην το συζητάμε, λοιπόν, είναι κατώτερος. Εκτός αν το ήθελες για να μην το ρίξει την ψυχολογία, να μην σε συνδυαστεί τον τεμπούτο του με μια ήττα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Ας περιμένουμε. Είναι πολύ νωρίς. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Έτσι. Όχι, ειλικρινά, είμαι εθνική Ελλάδος, αλλά ποτέ δεν ήμουν αγγελόσκυλο. Ποτέ δεν. Όχι, τι είπα, αυτό που έχει κάνει στο Πασχαλάκι, του το χρεώνω και τον Χ. Έχει Χ τώρα. Τέρμα.
Δεν ασχολούμαι μαζί του ξανά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα πάρουμε τίποτα άλλο. Είναι άλλο κομμάτι τώρα. Άλλο κομμάτι. Τώρα ναι. Είναι ομοσπονδιακός τεχνικός. Ο ΠΑΟΚ έχει τελειώσει. Το έχουμε πει αυτό. Τώρα μιλάμε για ένα άλλο κομμάτι. Και όπως κρίνουμε όλους, θα κρίνουμε και αυτόν. Δεν ξεχνούμε αυτά εγώ, που έχει κάνει. Εγώ δεν βάζω, δεν σβήνω. Δεν ξεχνώ αυτά που έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ, βεβαίως. Και τον εκτιμώ για αυτά. Δηλαδή δεν θέλω λύθη στο παρελθόν, δεν ρίχνω. Ούτε παθαίνω αμνησία με τους ανθρώπους που φεύγουν μετά από τον ΠΑΟΚ. Όχι. Και αυτός έχει προσφέρει. Αδιαφυσβήτητα. Έτσι. Μιλάω από λοιπόν, εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα λοιπόν περιμένουμε όμως. Περιμένουμε όμως τουλάχιστον δεν οι παίχτες μας. Γιατί όχι. Μου είναι τελείως αδιάφορος πλέον. Περιμένω οι παίχτες μας να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση normal. Να τους σέβονται στις κλήσεις τους παίχτες μας. Κάνεις λάθος. Ειλικρινά σε μιλάω, κάνεις λάθος. Το κλαπ εκεί είναι πιο κλειστό από τον μπάσκετ. Οι δεινόσαυροι είναι ακόμα εκεί. Κάνεις λάθος. Γι' αυτό σου λέω. Δεν περίμενα να αντιδράσει άμεσα. Να δείξει. Δεν έδειξε. Σε παιχνίδια που δεν έχουν καμία σημασία πλέον. Αυτά. Λοιπόν. Έγινε Παναγιώτη. Τι να κάνω, τέλος να μην κρατάω. Φιλιά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Πάω σε διάλειμμα. Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε! Βάλε στεφανώματα! Σιγουράκι το παίζεις αυτός τους γάμους! Συνέχεια έτσι! Αναστασία, θα κανονίσω να έρθω να σε δω που παίζεις! Βράδυ, γιατί έμαθα ότι θέλεις, μαγεύεις! Μαγεύεις! Κάτι έχεις πάρει και από τον πρωινό τον 8-10, έτσι! Από τον 8-10! Αυτά παίζεις! Τι ωραία! Τι ωραία! Λοιπόν, έξι πάμε γραμμές που περιμένουν! Καλημέρα σας! Ναι! Έλα, Αγουστή, καλημέρα, καλημέρα. Έλα, Στελάρα μου, έλα, σε ακούω, αδερφέ. Πόση δύναμη έχεις, ρε Παουγκάρα. Στον Bachelor 2 βγήκε με τον κόλλο έξω, δεν ασχολήθηκε κανένας. Για το Μαυρίδη, λέω, άμα δεν το ξέρεις, είδες. Στον Bachelor 2 στην ταινία βγήκε με τον κόλλο έξω, δεν ασχολήθηκε κανένας. Ασχολήθηκε με την Παουγκάρα, ασχολούνται οι πάντες. Ναι. Και δεν θα ασχολούνταν αν είχε κάνει τα τατουάζ το δικό του, το τατουατζέδικο ο Πρίγκιβιτς. Δεν υπήρχε τιμία στο εκατομμύριο. Απλά όλοι αυτοί γίνονται γεννήτσια ρε φίλου, τα κατεβαίνουν στην Αθήνα. Εγώ να πω κάτι για το συγκεκριμένο παιδί, δεν το γνωρίζω. Μάλιστα, άπειρες φορές είχα επενέσει την εκπομπή τους μέσα από τη δική μου εκπομπή, την τηλεοπτική, το Gold Party, ναι. Που ήταν ένα εκπληκτικό project. Ναι. Με δύο παλικάρια που έβγαζαν μια πολύ ωραία τρέλα, είχα επενέσει χωρίς να τους ξέρω ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Λοιπόν, εγώ τους έβλεπα, δεν το κρύβω. Τώρα να λες όμως, δεν μπορώ να τον βλέπω τον Μπρίγιοβιτς. Δεν μπορεί να πασάρει καν. Δεν μπορεί να δώσει μια πάσα. Δεν μπορεί να κάνει ένα κοντρόλ. Δηλαδή, ο εχθρός, τι θα πει ο εχθρός του. Φίλε, να μην ξαναπιάσει τον ΠΑΟΚ στο στόμα του τελείως. Ούτε σεβασμό, ούτε αγάπη για τον ΠΑΟΚ, τίποτα. Σε παρακαλώ. Ούτε σεβασμό, ούτε αγάπη. Με μια λέξη απαράδεκτος. Σε παρακαλώ. Σου είπαμε τον κόλλο, βγήκε έξω και πέτυχε του κόλλου τα 9 μέρα. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Θέλουν να κάνουν τώρα μόνο με τον ΠΑΟΚ. Μόνο φίλε, μα ολόκληρη συνέντευξη είναι ολόκληρο κατεβατό. Η συνέντευξη. Επάνω, αυτός είναι ο τίτλος. Ο Πρίγιοβιτς τα βάζει, δεν μπορώ ούτε να τον βλέπω. Δεν μπορείς να τον βλέπεις. Μην τον βλέπεις, ρε αδερφέ. Άμα δεν μπορείς. Μην τον βλέπεις. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Και όσον αφορά, πιστεύω τον Μπάρκα τον έβαλε για να τελειώσει κιόλας. Δηλαδή, θα ήταν εγώ πιστεύω από τις τελευταίες φορές που τον κάλεσε. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι για εθνική. Και στην ΑΕΚ που παίζει τώρα, οι άνθρωποι κάνουν αγώνα φτύνουν αίμα να τον πουλήσουν. Μπα και βρήκα ένα σκαφό, τίποτα και κάνει. Δηλαδή έκανε κανένα μάτι τη ζωή σου, τίποτα πουθενά και του βρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ κρατάω ένα. Είναι πολύ νωρίς να ασχοληθούμε με την εθνική σίγουρα. Ομάδα. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα φτιάξει ο Άγγελος. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Πάντως, να σου πω κάτι για την εθνική. Αυτό που λένε η κλήρωση, θα έχουμε από τρεις ομίλους πιο πάνω δυνατές ομάδες. Το Θεό να φέρεις για προπονητή με το υλικό που έχουμε, με 1,5 επιθετικό μπροστά και μόνο τερματοφυλάκες, η ομάδα δεν πάει πουθενά. Δηλαδή, τουλάχιστον να βάλει. Από όλες τις ομάδες, από τον Πανιόνιο να πάρει το Μασούρα, ας πάρει το Χασούρα, να βρει όποιο θέλει να βρει, να πάρει παιδιά που αξίζουν να παίζουν και θα πονέσουν για την ομάδα και δεν θα φοβούνται να βάλουν τα πόδια στη φωτιά, να τραυματιστούν και θα το βλέπουν και σαν δικιά τους ελπίδα να κάνουν κάτι με τη μέσο εθνικής. Αυτοί που είναι φτασμένοι δεν κάνουν ούτε τάκλου ούτε τίποτα γιατί σου λέει τα λεφτά τα παίρνω από το κλαμπ που αγωνίζουμε. Ναι. Αυτά φίλε, καλή εβδομάδα. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου. Μου γράφει ο Κυριάκος. Κωστάκη, ξεχνάς πως παρουσίασε κιόλας τα 90 χρόνια ΠΑΟΚ. Ντροπή του. Λέει, ότι δεν το ξεχνάω καθόλου. Απλά εκείνη η εκδήλωση γενικά ήταν τόσο ξένη σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ένα φιάσκο. Τα 90 χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής.
με μόνο σημείο το οποίο άγγιξε τον κόσμο του ΠΑΟΚ, την παρουσία του κυρίου Λουκά με τον Γιαννάκη. Είναι μια εκδήλωση που είχαν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία οι άνθρωποι που το οργάνωσαν και αποδείχθηκε ένα τεράστιο φιάσκο. Ξένο, ένα πράγμα απόμακρο από την ιστορία, από τις ρίζες του ΠΑΟΚ, από τον κόσμο του, από το λαό του, σε ένα μέρος το οποίο δεν ταιριάζει τον ΠΑΟΚ. Τα είχαμε πει τότε 100%. Λοιπόν, και σχολιάζουμε τώρα τη δήλωσή του. Το τι κάνει, αν κάνει καλές εκπομπές, αν είναι αρεστός κτλ. Ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε μας νοιάζει. Αλλά μου προξένησε φοβερή εντύπωση το πώς μίλησε για τον Μπρίγιοβιτς. Και βέβαια σήμερα κάνει, χθες και σήμερα, κάνει τεράστιο γκέλ αυτό στον κόσμο κάτω, στα site. Έτσι, το πήρανε και το γλεντάνε οι αντίπαλοι μας. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. 2310-287-888. Πάμε στον επόμενο. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αφιγραντήρα δίνουμε TCL. 220 ευρώ η αξία του. Ω παραγιά μου. 25, έτσι, 25 λίτρων. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, είμαι ο Στέλιος. Γεια σου ρε Στέλιο. Πήρα βασικά για να μπω στην κλήρωση για τον αφιγραντήρα. Με μηνυματάκι θα μπεις, αδερφέ. Με μηνυματάκι θα το δε, για κάποιο λόγο, ρε Σίκωστη, δεν μπορώ να στείλω μήνυμα. Δηλαδή, το πατάω το μήνυμα και δεν το παίρνει. Δεν γίνεται με τίποτα. Δεν μπορώ να το κάνω έτσι όμως σήμερα, γιατί θα αδικήσω όλους αυτούς που έχουν στείλει μήνυμα, άμα σε βάλω έτσι. Κατάλαβες. Δυστυχώς δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να μπω στην κλήρωση, αλλά δεν μπορώ να στείλω από το κινητό μου κανένα μήνυμα. Ίσως να φταίει το σήμα που δεν έχω πολύ καλό στην περιοχή. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, Κωστή, να ξέρεις ότι εγώ επί 46 χρόνια ήμουν κάτοικος Αθηνών. Ναι. Είμαι άρρωστος ΠΑΟΚτσής. Κι άντεξε, 46 χρόνια ότι... κάτω, Ναι, ναι, 46 χρόνια φίλε μέσα. Την περιοχή, την περιοχή. Ήμουν κάτοικος Βύρωνα. Ναι. Εκεί στη Δόξα πήγαινα ναι. Και... Πολύ ΑΕΚ έχει εκεί και πολύ Βάζελο. Όχι, έχει τα πάντα η περιοχή εκείνη. Έχει τα πάντα η περιοχή εκείνη. Και η τρέλα μου ήταν τέτοια που να ξέρεις ότι έφευγα την Κυριακή για να ανέβω Θεσσαλονίκη να δω το μάτς και να σηκωθώ την άλλη μέρα έξω το πρωί να πάω για δουλειά. Το χιλιόμετρα κάναμε πάλι, ξέρεις γιατί έχει γίνει. Ναι, αυτοβιωματικό. Έχω μείνει νηστικός 3 μέρες επειδή χάσαμε από τον Ολυμπιακό με έναν διαιτητή ζωγράφο, αν θυμάσαι κάποια στιγμή. Ένα, πώς δεν το θυμάμαι. Ζωγράφιζε νεκρές φύσεις. Νεκρές φύσεις ζωγράφιζε ο ζωγράφος. Λοιπόν, θα σου πω και κάτι άλλο, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά την νοοτροπία, Κωστή μου, των Αθηναίων. Ναι. Οι Αθηναίοι καταρχήν τον ΠΑΟΚ και τον φοβούνται και τον σέβονται. Όταν ο ΠΑΟΚ δεν είναι στο προσκήνιο, μας χτυπάνε την πλάτη τάχα μου φιλικά. Ναι. Όταν όμως φοβούνται τον ΠΑΟΚ, το μεγαλύτερο όπλο τους, ξέρεις ποιο είναι, είναι η εσωστρέφεια η οποία πολύ εύκολα δημιουργείται εδώ στη Θεσσαλονίκη από διάφορους. Μιλάς πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, και, είναι και, το μεγαλύτερο... Φαίνεται ότι έχεις ζήσει κάτω και το γνωρίζεις έτσι. Από μέσα. Ο πιο ύπουλος τρόπος είναι αυτός. Να είναι μας βάλουν εμάς αυτό. Τώρα, κάποιοι το κάνουν έτσι, θα πω, το κάνουν έτσι από αντίδραση, κάποιοι το κάνουν επειδή τους το έχουν πει να το κοίταξε κάνουν. Να σου πω κάτι, Κωστή μου, να σου πω ένα πράγμα το οποίο έχω καταλάβει, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια ζω στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην Ιερισσό, στο αγαπημένο μου χωριό, ναι. Όπου έφυγα για επαγγελματικούς λόγους, γιατί δεν είχα δουλειά κάτω στην Αθήνα, και ζω με τους ανθρώπους εδώ πέρα. Αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει εγώ αυτά τα 4 χρόνια, δεν ξέρω αν είχες προλάβει μια διαφήμιση που ήταν κάποιος μέσα σε ένα γήπεδο και φώναζε παλτό και μετά έλεγε παιχταρά μου, παιχταρά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μπορεί να γίνεται ανά μία μέρα, έτσι. Ανά μία ώρα, αδερφέ. Έχω τύχει μέσα στο ίδιο μάτς. Μέσα στο ίδιο μάτς. Ναι. Λοιπόν, συγκεκριμένα να σου πω, στην 7 έχω τύχει. Λοιπόν, να αποθεώνεται, καταρχήν κατάρες. Άχρηστε, άμπαλε, που δεν μπορείς, που δεν κάνεις, που δεν ράνεις. Για Έλληνα παίχτη τώρα, ας μην μπούμε, έχει φύγει κιόλας. Βάζει φίλε τον γκολ, ο ίδιος άνθρωπος μπροστά μου στα 2 μέτρα. Παικταρά μου, Θεέ, ναι. Και κοιτιόμαστε μεταξύ μας, εκεί η παρέα ακριβώς. Που είμαστε, λέμε, ρε φίλε, αυτός είναι που τον έκραζε, αυτόν δεν έκραζε πριν, αυτόν. Άρα, ναι. Τι να πεις τώρα, λοιπόν, τέλος πάντων, Κωστή μου, αυτά γερός. Πήρα να σου πω. Να είστε καλά, παιδιά, όλοι. Φιλιά. Πιστεύω ότι φέτος το πρωτάθλημα είναι δικό μας και ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει αλλάξει
κατά έτσι. Πολύ επίπεδο πλέον. Σε είναι πασιφανέστατο πια. Σε όλα. Σε λοιπόν, όλα. Τους αρέσει, δεν γεια τους αρέσει. Σου, Κωστή μου, φιλιά, γεια σου, φιλιά, καλημέρα. Να είσαι γερός, γεια σου, Ιερισσό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Και καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς στη Νέα Υόρκη. Σε κατάλαβα κατευθείαν. Έλα. Ναι, μπράβο. Εγώ πολύ χάρηκα. Εγώ και αν δεν μη τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός στους βαθμούς, εγώ ακόμα κερνάω. Θα δούμε πώς θα. Αλλά εγώ χάρηκα πολύ που κάλεσε ο Αγγελάρας κάλεσε τον Πασχαλάκη. Τον είχε καλέσει ήδη από... Ναι, τον είχε καλέσει πριν ήδη ο Σκίμπε πριν φύγει. Ναι. Εσύ έλεγες δεν καλέσε τον Πασχαλάκη, δεν κάνανε τον Πασχαλάκη. Έτσι ήταν. Μα αυτό, okay. Τόσο καιρό δεν τον καλούσε. Ναι, ναι. Κοίταξε, εγώ τον Αγγελάρα τον ξέρω από ποδοσφαιριστή. Είναι με 5 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Ναι. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ο άνθρωπος δεν έβαλε τον Πασχαλάκη και να μην τον ξεφωνήσει η Ελλάδα ολόκληρη. Και δεύτερον, ναι. Δεν είναι εθνική αυτή. Άμα πάει μια στραβή ο Πασχαλάκης και έτρωγε γκολ εχθές, θα τον έχανε. Άμα κάνει ναι. Εθνική ωραία, θα παίζει συνέχεια ο Πασχαλάκης. Θα παίζει ο Βλαχοδήμος ή η Βλαχοδήμενα, ο Πασχαλάκης θα παίζει. Ναι. Αλλά κάνει εθνική ωραία. Έτσι τα λέω καλά. Εντάξει, δεν okay. Μπορεί να το βάλει από την πρώτη μέρα, θα τον ξεφωνήσει ναι. Όλη η Ελλάδα. Δεν είναι. Εγώ λέω τι το εξής. Ας περιμένουμε να δούμε. Είναι πάρα ναι, πάρα πολύ νωρίς. Να κάνει την εθνική ωραία πάρα. Και θα παίξει ο Πασχαλάκης. Να σου πω ένα μήνυμα που μου γράφει η Νανά από τη Γερμανία. Που είναι σαν απάντηση σε αυτό που λες. Καλημέρα, ζουμουσάκια κτλ. Αυτό που κατηγορούσαμε ότι θα γινόταν στην εθνική ομάδα που γινόταν τόσο καιρό, γιατί ζητάμε από τον Άγγελο να το συνεχίσει. Μανατζαρέι των Αθηνών που έφτιαχναν κλίκα μέσα στην ομάδα και όριζαν ποιοι θα παίξουν. Ο Άγγελος είναι δηλωμένος παοκτσής και ήδη έχει καλέσει και έχει βάλει να παίξουν παίκτες μας. Αν έβαζε και τον Πασχαλάκη στο δεύτερο κιόλας μάτς, φαντάζεστε τι θα έγραφαν τα site των Αθηνών. Και βέβαια έχει θέση στην Εθνική Ελλάδα ο Αλέξανδρος, θα έρθει η σειρά του, ας μην βιαζόμαστε να κρίνουμε τον Άγγελο ιστερόγραφο, δεν είμαι αγγελός. Αυτό που είπα και εγώ δηλαδή. Όταν έβλεπα τον Αθεσιάδη, ανέβαινε στη θύρα 4 στα κάγκελα πάνω. Τι λες τώρα, με τον Φασούλα και τον... Να πω κάτι. Να πούμε το εξής. Ανδρέα μου, είναι πάρα πολύ νωρίς. Μόλις το δεύτερο μάτς. Ας περιμένουμε να δούμε ο άνθρωπος. Έτσι, ας περιμένουμε να δούμε. Εδώ δώσαμε σ' άλλους και σ' άλλους. Δώσαμε χρόνο. Θα πάει και στο Άγιο Όρος, θα τους αγιάσει, θα παίξουν καλύτερα. Έγινε, Ανδρέα μου. Σε φιλώ. Σε φιλώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Ας περιμένουμε, παιδιά. Ας μην παρασυρώμαστε από το αν συμπαθούμε ή δεν συμπαθούμε τον Άγγελο για αυτά που έχει κάνει στον ΠΑΟΚ. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Καταλαβαίνετε, και σας μιλάει κάποιος που είπαμε, είμαι στη μέση. Δηλαδή, ούτε αγγελόσκυλο είμαι, αλλά ούτε μπορώ να μιλήσω κατά τον Αναστασιάδη. Να ξεχάσω αυτά που έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ και το ξέρουμε ότι είναι ΠΑΟΚ. Όμως, ας περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει στην Εθνική. Από το δεύτερο μάτσο να πέσουμε να το φάμε, ήδη έχει από κάτω πολλούς που ενοχλεί. Επειδή είναι ΠΑΟΚ, που ξεκίνησαν ήδη από το πρώτο μισάωρο να τον ξεσκίζουν. Ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει μια καλή εθνική ομάδα. Τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, θα δούμε άλλα πράγματα. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Γεια σας. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Καλώς το ναι. Κάερα στα περμετίδουλα βεντάρσιες οπλικατόριο. Έτσι. Έτσι. Που σημαίνει επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Αυτό ακριβώς. Ζούμε σου λέμε και όλα τα χέμε. Πάντα, γόρι μου, πάντα. Κουφάλα νεκροθάπτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποτέ. Για την εθνική είναι ακόμα δεν μπορούμε να δούμε το έλα. Έλα, σε χάσαμε. Έλα. Παύλε, σε χάσαμε, έπεσες. Έπεσες, δεν είχε σήμα. Ξαναπάρε, Παυλάκο. Ξαναπάρε μετά το διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Κληρώνουμε σήμερα μια καταπληκτική δωράκλα, υπερατού δώρο. Αφιγραντήρα TCL 25 λίτρο. Τι έγινε με το Μαυρίδι, παιδιά, μην ξαναλέμε τα ίδια. Έχουμε μια γραμμή ακόμη περιμένει. Ναι, καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι πάλι. Έλα, έπεσες, Παύλο μου, έλα, πάμε. Ναι, σηκώθηκα όρθιος τώρα, γι' αυτό. Μα είπαμε, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκώθεις, αυτό ισχύει και για την γραμμή. Ναι, γι' αυτό σηκώθηκα. Για πες. Λοιπόν, για την εθνική δεν μπορώ να πω τίποτα, είναι νωρίς ακόμα. Ξέρεις τις απόψεις μου για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να πω τίποτε. Τελείωσε. Θα τον κρίνουμε για αυτά που θα κάνει στην εθνική, όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε άλλη φορά. Βεβαίως. Για αυτά. Λοιπόν, 10 και 5 μήπως να σου πάρω ένα τηλέφωνο, έτσι. Να με πάρεις για να κάνω ό,τι μπορώ. Έγινε παλικάρι. Εντάξει, αγόρι μου. Έγινε. Σε φιλό. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Παυλάρα. Γεια σου, Παυλάρα. Γεια σου, Παυλάρα. Πολλά γίνονται που δεν χρειάζεται να τα μάθετε. Πολύ χαιρόμαστε πάντως όταν μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
πολύ, να το ξέρετε, με όλη μας την ψυχή. Ναι, ζούμε από αυτό το πράγμα, το ξεχνούν κάποιοι. Δεν είμαστε χομπίστες, δεν είμαστε διορισμένοι σε μια υπηρεσία δημόσια και ερχόμαστε κάνουμε ραδιόφωνο για το χαβά μας. Ζούμε από αυτό. Αν αύριο κοπεί η φωνή μας, θα πεινάσουν τα παιδιά μας. Ξεκάθαρα το λέμε. Όμως, πέρα από αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αφού έχουμε τη δυνατότητα του μικροφόνου, πρέπει να κάνουμε και πράγματα. Όπως την αιμοδοσία μας που θα έρθει 16 Δεκεμβρίου, που θα είναι η 16η αιμοδοσία. Όπως συλλογή ρούχων, θα σας πω λεπτομέρειες πολύ σύντομα τι μπορούμε να κάνουμε εκεί και πώς μπορούμε να ανακουφίσουμε κόσμο με αυτά που τα πετάμε ή που τα έχουμε και κάθονται και κοιμούνται τα ρούχα σε ένα μπαούλο αχρίαστα και κάποιος έξω κρυώνει. Δεν είναι επιτρεπτό. Είναι απαράδεκτο, είναι αδύνατο να υπάρχει έξω έστω και ένας άνθρωπος να τουρτουρίζει και εμείς να έχουμε ρούχα επειδή έχει φύγει ένας πόντος, επειδή είναι στη μόδα, επειδή πήραμε πιο καινούριο, επειδή είναι αλλιώς η ραφή, οτιδήποτε, να κάθεται και να υπάρχει ρούχο σε ντουλάπι αχρίαστο. Και έξω να υπάρχει έστω και ένας που να τουρτουρίζει με ένα φανελάκι καλοκαιρινό μέσα στο κρύο. Απαράδεκτο. Δεν μπορούμε σε όλο το εύρος να το καλύψουμε. Στο μέτρο που μπορούμε θα το κάνουμε. Όπως το κάναμε και στο παρελθόν, όπως θα το κάνουμε πάντα. Αυτό είναι ζουμουσού, αυτό είναι η παρέα μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Λοιπόν, καλημέρα αδερφέ. Γεια σου Κρομλίδη, γεια σου καλλιτέχνη. Τα φιλιά μας στο Ανόβερο, στα παιδιά, στο Λούτερσάιτ, οπουδήποτε έξω, στο εξωτερικό, όπου και να βρίσκεστε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, να μας πείτε αυτό που θέλετε. Ναι, καλημέρα! Καλημέρα Κωστή. Καλό στο στράτο. Καλό στο ναι. Λοιπόν, καταρχάς, θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Είσαι ελεηνός και τρισάθλιος. Δεν είναι δυνατόν να κάνει κλαρίνο ο Ολυμπιακός, να κάνει κλαρίνο η ΑΕΚ και την επόμενη μέρα το πρωί, την προηγούμενη εβδομάδα, να κληρώνεις αφιγραντήρα. Τα υγρά, τα υγρά. Μετά από τόσο κλάμα, ρε φίλε, που ρίξανε, πας και κληρώνεις αφιγραντήρα. Βλέπεις ότι νοιαζόμαστε. Και πρόσεξε, το κάνεις που το κάνεις. Δηλαδή, είσαι που είσαι μεμπτός. Κληρώνεις και έναν. Αν κληρώνεις δύο, θα σου έλεγα εντάξει, θα πάρει ένα. Όχι, να τους βάζω να αφαγωθούν και αναμεταξύ των. Εντάξει, τώρα δηλαδή. Πόσο ήθος έχεις που γυρίζεις πίσω μέσα στη βδομάδα και ακούς εκπομπές στο zoomuzoo.gr. Την εκπομπή της Δευτέρας δεν την άκουσα γιατί με πήρε ο ύπνος. Περίμενα μέχρι τις 8 παρά 1 παρά 2. Δεν χάνεται. Με πήρε ο ύπνος και περίμενα δηλαδή πώς και πώς, πόσες φορές. Δεν θέλουμε να περιαυτολογήσουμε, αλλά τέτοιες εκπομπές, παιδιά. Μετά από τον αλωνών τις ερωτοτροπίες. Δεν χάνονται, παιδιά. Είναι συλλεκτικές, είναι πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Τι να λέμε τώρα. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης καλά θα κάνει να σταματήσει να ασχολείται με κανάλια και με τηλεοράσεις και με Μέγκα και με κάτι Atlantis Park εργοστάσια. Να πάει να αγοράσει, φίλε, τη Softex και την Kleenex και να πουλάει χαρτομάτιλα, φίλε, στο λαό κάτω. Μιλάμε για πολύ κλάμα. Μιλάμε, θα οικονομήσει απίστευτα χρήματα. Μη σου πω ότι και τη βιομηχανία την καινούργια αυτή 1,6 δις θα την πουλήσει σε τίποτα άλλους Κινέζους, ξέρω εγώ. Μου τα λένε παιδιά, Στράτο, μου τα λένε παιδιά που ζουν στην Αθήνα και είναι ακροατές. Μου τα λέει ο αδερφός μου που είναι Πάτρα και ακούει Αθήνα. Έτσι, πολύ κλάμα, έρχεται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ξυπνούν και κοιμούνται με τον ΠΑΟΚ στο στόμα τους. Πώς θα γίνει, πώς να μην πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει τον ΑΕΚΤΣΙ, ας το πάρει ο Γαύρος. Ο Χάρτινος το δίνει στον Γαύρο και αντίστροφα. Έτσι. Πρόσεξε. Και δεν είναι αυτό το θέμα, επειδή εγώ ακούω και τους κάτω, γιατί μου αρέσει να τους ακούω να σκούζουν. Πέροχο. Κάνουν τα γουρούνια, ξέρω εγώ, να τα τσιγκλά. Υπέροχο. Έτσι σκούζουν και βγαίνουν και λένε, έλα μωρέ, τα έχει βρει ο Σαββίδης με το Μαρινάκι. Καλά, και καλά, ο Μαρινάκης του το δίνει το πρωτάθλημα. Προσέξτε την παγίδα αυτή. Και πρόσεξε, ότι ο Σαββίδης ελέγχει τους δικαστές και αυτός το Μαρινάκι για να βγει ο Μαρινάκης Champions League. Γελάμε! Και ο Τσίπρας δίνει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ φέτος. Μπάσε καλό. Λοιπόν, και ένα ακόμα να πω για τον κύριο Μαυρίδη. Ο προφανώς και δεν ξέρω να το γνωρίζεις, αλλά ο μοναδικός προσφερειστής του ΠΑΟΚ που δεν έχει κάνει τατουάζ στο τατουατζί δικό του είναι ο Πρίγιοβιτς. Πρώτο αυτό. Ενώ έχει 50 τατουάζ επάνω. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος, αδερφέ. Πρόσεξε, Κώστα. Πέρα από το χαβαλέ. Είναι ο μοναδικός, πρώτον αυτό. Κάνουμε δουλίτσα στην Αθήνα, και πρέπει να είμαστε αρεστοί. Θα σου πω το εξής. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι όταν ήρθε ο Πρίγιοβιτς έφαγε το φίλο του, τον κολλητό του από τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις ποιος είναι, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα. Ο Κλάους, φίλε. Το ξέρει και ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να παίξει άλλο. Ωραία, εντάξει. Παρ' όλα αυτά όμως το δηλητήριο πέφτει. Και άμα, δεν μπορεί ο κύριος Μαυρίδης να βλέπει ένα σεντερφόρ το οποίο σε 79 παιχνίδια έχει βάλει 48 γκολ και πέρυσι για 3 γκολ
Έχασε το ρεκόρ που θα τον άφηνε στην ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα, διότι θα ήταν ο μόνος φορ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που θα σημείωνε πάνω από 30 τέρματα σε μία σεζόν. Ναι. Δεν το έχει ξανακάνει ο Ελευθερωτικός, από καταβολή του ελληνικού πρωταθλήματος. Μα δεν είναι ξεστημένο χλή εμένα, Στράτο. Δεν είναι αναπηρωτή. Παιδιά, εμένα δεν μου πολύ αρέσει ο παίκτης. Okay. Άλλο αυτό, άλλο με μία. Δεν μπορώ να το βλέπω, δεν ξέρει μπάλα, δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Δεν μπορώ να το βλέπω, ρε παιδί μου. Αν έλεγε ότι θέλω έναν καλύτερο, θέλουμε καλύτερο. Άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Να πει θέλω ένα χαμηλό κορμί, έναν ξέρω εγώ άλλου στυλ. Αλλά θέλω έναν καλύτερο. Εγώ θα σου πω θέλω ένα καλύτερο από τον Πρίγκιπα. Εδώ βγαίνει εμπάθεια. Ναι, βγαίνει εμπάθεια. Λοιπόν, τελείωσε η κουβέντα. Αυτό είναι. Λοιπόν, να πω και ένα ανεκδοτάκι να κάνω. Ρίχτω. Λοιπόν, είναι δύο φίλοι, ο Γιάννης και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είναι κεκές. Και ναι. Πάει ο Γιάννης ξέρω εγώ στο καφενείο, κάθεται και είναι ο Δημήτρης στο διπλανό τραπέζι και πηγαίνει στο Γιάννη και του λέει «Δε Γιάννη, τι έχεις, γιατί είσαι έτσι θλιμμένος. Άσε με ρε φίλε», του λέει, «πήγα στο γιατρό και δεν είμαι καλά». Ναι. «Πες ρε φίλε, τι έχεις. Άσε με ρε σου λέω. Πες». «Εντάξει ρε φίλε, πήγα στον ουρολόγο και μου είπε ότι έχω προστατίτιδα». «Προστατίτιδα. Τι είναι αυτό?» Και του λέω άλλες, πώς μιλάς εσύ, έτσι κατουράω εγώ. Φιλιά, γεια σου Στράτο, γεια. Το είπαμε πρόσφατα, είναι πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Ναι, γεια σας, σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Παρακαλώ. Μανώλη, χαμήλωσε τελείως το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζει, νίζει. Μήπως γνωρίζετε την κόρσα βγάλει ο Πρίγιο με την Ξανθή? Με ανάποδο ψαλίδι, ξέρω εγώ, με τα κουνάκι, με τι, με τατουάζ, χωρίς τατουάζ. Με τατουάζ, Κωστή, ακριβώς, επέτυχες. Θα βάλει ένα γκολ, έτσι ωραίτατο, με ανάποδο ψαλίδι, με κεφαλιάρι, όπως έλεγε, γιατί έτσι αλλιώς, με όποιον τρόπο και να το βάλει, γκολ θα βάλει. Α, τι να πούμε. Όσον αφορά το Μαυρίδι κάτω, εντάξει, όλοι οι παιδιά θέλουν να είναι αρεστοί με όλους. Εμένα με πέραξε λίγο, γιατί έβγαινε στο World Party, έκανε κερκίδα εκεί πέρα που πήγαινε, τον είχα σε μια εκτίμηση, εντάξει τώρα... Αυτά πριν κάνει δουλειές με την Αθήνα, άδερφε. Αυτά πριν. Τώρα... Εγώ αυτό καταλαβαίνω, Κωστή. Να σου πω κάτι, θα κάνω έναν παραλληλισμό λίγο άσχετο, αλλά ρε φίλε, το Λιμάκης πήγε κάτω. Αλλά δεν μου έδειξε το παιδί ότι ξέρεις, ξεχνά την αυτή τη Θεσσαλονίκη, σας γράφω όλους και... Μιλάμε τώρα για χαρακτήρες, ο Δημάκης. Δεν ξέχασε ποτέ, φίλε, από πού έφυγε και ποιος είναι. Ποτέ. Τον ακούσατε εδώ που ήρθε, πριν φύγουμε για διακοπές. Σαν να ξεκινούσε χθες, σαν να ήταν ένας ασήμαντος, σαν να μην τον ήξερε κανένας. Εμένα αυτά τα πράγματα μου λένε πολύ σημαντικά, μου δίνουν σημαντικά στοιχεία για το χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Τέλος πάντων. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων. Μας νοιάζει ότι πάω να πάει καλά. Ήθελα να πω κάτι, Κωστή, ότι όσοι είναι πολλοί κρυφοπαοξίδες, εγώ τους έλεγα και τους λέω, που ασχολούνται πολύ με τα site τα δικά μας. Παιδιά, υπάρχουν και δικά σας site. Μπορείτε να μπείτε να γράψετε τον καρμό σας εκεί πέρα. Την ανάρτηση που έβαλες, την είδα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν πειράζει. Okay. Εμείς φίλτρο, όπως βλέπετε, μέχρι τώρα δεν βάλαμε. Είναι ο καθένας ελεύθερος. Μέχρι τώρα, ξέρετε, είναι ένα κλικ. Κάνουμε ένα κλικ σε ένα κουτάκι. Που λέει, εντάξει, είναι πολύ εύκολο. Καλούν αναρτήσεις. Με το σκεπτικό εντάξει μωρέ, δεν με ξέρει κανείς, αλλά δεν με βλέπει κανείς. Δεν είναι έτσι. Ναι. Μπορεί να κάνεις ανάρτηση ή ό,τι γουστάρεις σε δικά σου site, όποιος και να είσαι εσύ. Okay. Βλέπει τη χωρίωση και τη γουστάρεις πες το εκεί. Ας εμάς να πιστεύουμε αν είμαστε καλύτεροι, αν είμαστε οι κανονικοί προαρτές. Πες ό,τι θέλεις, αλλά μην το λες εμάς. Okay. Ασχοληθείτε όλοι με τις ομάδες σας, τα site τα δικά σας, δόξα τω Θεώ, έχετε και εσείς τα δικά σας που νομίζετε ότι είναι καλά. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε δική μας και σωστή άποψη, οκ. Okay. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά, να μην πειράζω. Γεια σου Μανώλη. Έχουμε 20. Γεια σου Μανώλη. Boy. Δεν έχω διαβάσει καθόλου μηνυμάτα καθόλου. Καλημέρα στον Κώστο Κλουτογιάννη. Καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία για όλους κλήρωση. Ζουμουσού, γεια σου Ράπτη Λευτέρη. Γεια σου Σόνια Καλογεροπούλου. Ζουμουσού, καλημέρα. Γεια σου Γιάννη Μίρτσι. Καλημέρα Κωστή Αναστασιάδη. Θα κάνει ομάδα που θα αρνείται να χάσει. Δεν έβαλε παίκτες ΠΑΟΚ για να μην τραυματιστούν. 9 αγώνες σε ένα μήνα, λέει ο Χαριστός Δημήτρης. Καλημέρα στον Μπάλα τον Χρήστο. Καλημέρα Κωστή για περισσότερο Ζουμουσού. Γεια σου Δημητράκη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βάλαμε για Κωστή για τον αφιγραντήρα, λέει ο Παύλος. Γεια σου Ζέρβα Αλφα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Μουδύρη Ευαγγελία. Καλημέρα Κωστή, ωραία εκπομπή.
Να σε καλά. Γεια σου, Άννα Χούχλια. Κωστή, καλημέρα. Μας φτιάχνεις τη μέρα. Όλη μέρα βάλεμε στην κλήρο ζούμου σου λέμε. Γεια σου, Καλογεροπούλου Σόνια. Καλημέρα στην Χριστίνα την Παπαδοπούλου. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Θα πνιγούμε. Κωστή, θέλω σε παρακαλώ να δώσεις χαιρετήματα στους γονείς μου στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων που σ' ακούν κάθε πρωί με πολύ αγάπη. Γεια σου, Ντίνα μου. Βάλεμε, αν θέλεις, και στην κλήρωση. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Ελίζα. Καλημέρα, Παλαβιάρη. Καλή εβδομάδα, Αφιγραντήρας. Καλημέρα, Κωστή. Πολύ νέκρα η Κυριακή χωρίς ΠΑΟΚ, λέει ο Μάρκος. Γεια σου, Αγγελοπούλου Βαΐα. Κλήρωση για Αφιγραντήρα. Καλημέρα, Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Δημητριάδου. Γεια σου, Καλογεροπούλου Σόνια. Ζουμουσού. Γεια σου, Προκοπίου Ντέιβιτ. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κωνσταντινής ο Δημήτρης. Δώσε μου τον Αφιγραντήρα να σιάξει το κοκαλάκι μας. Γεια σου, Ιορδανίδη Βασίλη. Γεια σου, Γιώργο Δερμιτζάκη. Γεια σου, Βασιλική. Λοιπόν. Χαρά στο κουράγιο σου κάθε μέρα, τέτοιο κέφι ακούω χρόνια, λέει ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μεγαλώνουμε μαζί, παιδιά. Τώρα, όταν έχεις ακροατές που σ' ακούνε, κάνουμε 20 χρόνια και σου λέει ο άλλος, σ' άκουγα, ξέρω εγώ, πριν 17 χρόνια που ήρθε άνθρωπος και μου είπε. Σ' άκουγα πριν 17 χρόνια, ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Και ήρθα τώρα επάνω, δεν έχεις χάσει τίποτα. Τι να χάσουμε, ρε παιδιά. Είπαμε, άμα χάσουμε κάτι από τη ζωντάνια μας, άμα χάσουμε κάτι από τον αυθορματισμό μας, από την τρέλα μας, τέλος. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Καλημέρα στον Μάνο. Γεια σου, Παντελή Σιδηρόπουλε. Καλημέρα σε όλους τους αδέρφια από τον Παοξίδικο Φίλιρο Θεσσαλονίκη. Σε καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, Χρήστο Κολοβέ στη Μελβούρνη. Γεια σου, Παναγιώτη Σιδηρόπουλε. Λοιπόν, καλημέρα, Κωστή και Ζουμουσάκη. Όμορφη εβδομάδα σε όλους, λέει Δέσποινα Κυριακίδου. Γεια σου, Μάριε Dynamics Man. Καλημέρα, Συνδεσπρόβευε Παρέα. Να έχετε μια καταπληκτική εβδομάδα. Δυστυχώς είχαμε ένα Black Week για την Παοκάρα και την Εθνική, αλλά μην απογοητεύεστε. Λέμε Ζουμουσού και συνεχίζουμε. Στις 7 ξυπνήσαμε για τα καλά στην Αλεξάνδρεια. Έγινε σεισμός 4 Ρίχτερ με επίκεντρο το Αιγίνιο Πιερίας. Ελπίζω να είναι όλα καλά, παιδιά. Με 4 δεν νομίζω ότι έγινε τίποτα. Απλά κουνήθηκε τα λίγο. Ποιο είναι, λέει, το άκρο ναότων της υπομονής, να κρατάς τη φραπεδιέρα και να μην το χτυπάς τον καφέ, να περιμένεις τον σεισμό. Μακάρι να είναι μόνο τέτοιοι σεισμοί, έτσι. Καλημέρα, γεια σου αδερφέ μου, γεια σου νεκταράκο μου, γεια σου αίμα μου. Στην Πάτρα τα φιλιά μας. Ο Κρίς Κολομπάμπου, Μέγα Αλέξανδρε Παστελό, τι κάνε τη δουλειά σου όπως το κύπελο το 2017, ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Ήταν μόλις είχε πρωτοέρθει ο Πρίγιοβιτς, μιλάμε τώρα για Φεβρουάριο του 2017. Στο πάρει την μπάλα με το στήθος, έξω από τη μεγάλη περιοχή της Ξάνθης, γυρίζει, παμ! Κλάτς, κλούτς που λέει και του Λάρα. Κατευθείαν καταλάβαμε ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με έναν ξεχωριστό τύπο. Για γραμμές, θα πάρουμε μια-δυο γραμμές ακόμα. 2310-287-888 να κάνουμε και την κλήρωση. Προλαβαίνετε για τον Αφιγραντήρα. Μπαίνουμε στην κλήρωση για τα τελευταία λεπτά. Ένα Βασίλη Καρά μου ζητάνε όταν θα δεις το ποτρέτο μου στον τοίχο. Έχε το κι αυτό, βρες το, θα το βρεις για να φύγουμε. Καλημέρα στον Αλταλίκη, τον Νίκο. Που έχει βάλει ωραίο βιντεάκι, έτσι. Ανεβάστε βιντεάκι, ανεβάστε χαβαλέ ατάκες. Αυτό θέλουμε, να υπάρχει ψυχολογία. Σε εποχή που βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Καλή εβδομάδα σε όλα τα ζουμουσάκια. Γεια σου, Κρίς. Τα φιλιά μας στην Αυστραλία. Ο Μανατής ο Γιάννης. Πρόγραμμα εβδομάδας. Πού και πότε θα δούμε το μεγάλο ΠΑΟΚ. Και έχει τα πάντα όλα. Τετάρτη 21-11 του βόλεϊ στις 6, βέβαια. Βόλεϊ Λίγκ Ερθ. Λοιπόν, μπάσκετ, έχουμε χάντμπολ, έχουμε τα πάντα. Τα πάντα. Και βέβαια το Σάββατο πάω Ξάνθη στις 7.30. Μην το ξεχνάτε, Σάββατο 24.11. Θέλω να πω, επειδή με ρωτάτε, την 5η 29 του μηνός που έχουμε τον αγώνα με την Τσέλσι εκτός έδρας, έχουμε εκδήλωση στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Θα βουλιάξει το καζίνο, γιατί θα είναι κατάμεστη αίθουσα, στις καναπεδάρες, στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης. Έτσι. Λοιπόν, έλα να μην το φάω αυτό, γιατί το αφιερώνει ο Δημήτρης με πάρα πολύ αγάπη, λέει στη Κριστίνα. Πάμε να μην το φάω, γιατί είναι κομματάρα. Άνοιξε το. Κάθε καψούρα αρχίζει και τελειώνει με έναν Βασίλη. Και εννοώ το συγκεκριμένο Βασίλη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις κληρώσεις. Την κλήρωση δηλαδή. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Θέλω να μου δώσεις ένα νούμερο, Αναστασία μου, από το 1 μέχρι το 97. Το 83. Το 83. Το 83. Θα βγάλουμε και γραμμή. Το 83. 83. Το 83. Λοιπόν,
Το 83, Παπάζογλου Απόστολος. Αφιγραντήρα Κωστή ΠΑΟΚ μια ζωή. Παπάζογλου Απόστολος. 6-9-83 σε 8-18. Βγάλ τον αέρα σε παρακαλώ πολύ. Παπάζογλου Απόστολος. 6-9-83 σε 8-18 το μήνυμά του. Βγάλ τον αέρα. Έχει κερδίσει αφιγραντήρα αξίας 220 ευρώ. Καλημέρα! Καλημέρα, Κωστή. Καλό το παιδί! Χίλια ευχαριστώ. Τι χίλια ευχαριστείς. Τι χίλια ευχαριστείς. Πόσα μηνύματα έστειλες? Δύο μηνύματα. Δύο μηνύματα? Μπράβο, ρε φίλε. Έχεις κερδίσει καμιά φορά άλλο τίποτα? Έχω κερδίσει από σένα και ναι, άλλες δύο φορές. Έχω κερδίσει. Λαδόκολες και τέτοια. Και λαδόκολα και μπλουζάκι. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Να είσαι πάντα τυχερός, αδερφέ. Να σε και πώς... εσείς να είστε καλά. Έχω να πω, φίλε, για τον καινούριο στο χωρικό, γιατί τον άκουσα. Ήταν έκπληξη για μένα, δεν το περίμενα. Είναι αδερφός, είναι φίλος. Ο Τσαντεκίδης. Ναι, ο Χάρης. Μπράβο. Και ο Αβράμ, αλλά με το Χάρη μας συμμαθητές. Με το Χάρη μίλησα. Με το Χάρη μίλησα, ναι. Εξαιρετικά αυτοκίνητα. Πήγα, ναι, φίλε, και ζήλεψα. Του λέω, αυτά είναι μεταγυρισμένα. Ναι. Μου λέει, ναι. Λάμπουν από τα λίγα μαγαζιά που με το που μπαίνεις μέσα, φίλε, καταλαβαίνεις σε τι Όχι. χώρο μπήκες. Κατευθείαν. Έτσι. Μου είπε το εξής. Είμαι περίεργος. Δεν πειράζω τα αυτοκίνητά μου. Ξέρεις τώρα, το πειράζω. Το αυτοκίνητο να έχει 200.000, να πάει να πειράξει, ναι, και ναι, να στο πουλήσει, ναι, για 60. Εδώ λέω ότι βλέπεις, έχουμε, λέει, είμαστε μυστήριοι με τα αυτοκίνητα. Τα αγαπάμε αυτό που κάνουμε και πολύ χαίρομαι που ήρθε στην παρέα μας. Και πολλά χρόνια το πάνω από 20. Χώρο, έτσι, 20 χρόνια, φίλε. 20 χρόνια. Λοιπόν, να είσαι πάντα τυχερός. Θα στείλω το όνομά σου στον Παμπουκίδη. Αυτόν πρέπει να ευχαριστείς και την εκπομπή, εντάξει. Αλλά την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολαίδης να πας. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θα παραλάβεις έναν υπέροχο αφιγραντήρα. Ναι. Κάτι τελευταίο. Δεν θα πιστέψω ότι μίλησα με τον Παμπουκίδη της Φουάλης για να το ρωτήσω για το στήσι του αφιγραντήρα και τη τηλεοράση. Σοβαρά μιλάς? Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια. Δεν γίνεται, λέω, αυτά. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Να πάτε εκεί. Είναι εβδομάδα που θα βρείτε τρομερά πράγματα σε απίθανες τιμές. Ο Παμπουκίδης έτσι κι αλλιώς όλο τον χρόνο, αλλά αυτή τη φορά δεν περιμένει την Παρασκευή μόνο, που όλοι τώρα μάθανε Black Friday. Όλη την εβδομάδα έχει εκπληκτικές τιμές. Αν θέλετε πράγματα για το σπίτι σας, από το πιο μικρό, από κινητό, από κουζίνα, από πλυντήριο, από οτιδήποτε, να περάσετε τη βόλτα σας εκεί και θα με θυμηθείτε. Αυτά. Να είσαι πάντα τυχερός, αδερφέ. Γεια σου, Απόστολε. Γεια σου, Απόστολε. Να είσαι πάντα τυχερός. Έτσι. Κάθε φορά θα κληρώνουμε τέτοια δώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον τη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ή χορηγός παντοτινός. Εκπληκτικά πράγματα, φοβερές γεύσεις απέναντι του Μασούτη. Δεν ξεχνάτε φυσικά ότι ΠΑΟΚ Ότο εκεί ασφαλίζει το αυτοκίνητό σας, τη μοτοσυκλέτα σας, σε εξαιρετικές τιμές. Πακέτα, μπείτε στο paokoto.gr για να ενημερωθείτε. Σε συνεργασία με την υποστήριξη Insurance Brokers, καταπληκτικά πράγματα βρίσκουν για σας. Και βέβαια, τον καινούργιο χορηγό που ακούσατε, αδερφή Τσαντεκίδη, αυτοκίνητα σε εκπληκτική κατάσταση, εγγυημένα. Ό,τι του λείπει, το παίρνετε, το πηγαίνετε στο δικό σας συνεργείο που θέλετε, εσείς το ελέγχετε, το ξετινάζετε το αυτοκίνητο και αν κάτι χρειάζεται επισκευή, σας το βάζει καινούριο ο Τσαντεκίδης. Καινούριο. 683-202. Όπως ανεβαίνετε στο δρόμο για Ωραιόκαστρο, απέναντι από τα Τζάμπο, στο δεξί σας χέρι κάνετε έτσι, έχει χώρο πάρκινγκ μπροστά και βλέπετε σε ένα κλειστό εκθεσιακό χώρο υπέροχα αυτοκίνητα για εσάς που θέλετε να αλλάξετε αυτοκίνητο και δεν έχετε δυνατότητα για καινούριο. Αυτά έχουν, όπως καταλαβαίνετε, έχουν πεθάνει. Να πας να αγοράσεις καινούργιο αυτοκίνητο σήμερα. Και βέβαια και με ευκολίες με χρηματοδοτικά προγράμματα και τέτοια. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Άνοιξε. Άνοιξε, Δημάκη. Σήμερα είναι η μέρα μου. Αυτά! Φεύγουμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Οι εκπομπές ανέβηκαν όλες την προηγούμενη εβδομάδα από μεγάλο Νίκο Μανουκίδη. Να τον χαίρεσαι το γιόγκα σου, Γιαννάρα μου, γιατί είναι πάντα εκεί. Και βέβαια έρχεται η Τρόικα. Δεν χάνονται τα παιδιά. Όπως κάθε μέρα μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, στην αγαπημένη σας συχνότητα, στους 107,4. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός. First the God. Αύριο το πρωί, 8 με την Αυγούλα. Bye, 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 bye.